εσάς που θα δείτε αυτή την εκπομπή. Ίσως ορισμένοι να κάνετε ζάπινγκ, μη αντέχοντας να δείτε τον σκληρό ανθρώπινο πόνο. Άλλοι πιο ψύχρεμοι ήταν να τριχιάσετε. Θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας την ακραία κοινωνική αδικία. Βλέποντας με νέο μάτι. Απευθύνομαι σε εσάς που θα δείτε αυτή την εκπομπή. Ίσως ορισμένοι να κάνετε ζάπινγκ, μη αντέχοντας να δείτε τον σκληρό ανθρώπινο πόνο. Άλλοι πιο ψύχρεμοι ήταν να τριχιάσετε. Θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας την ακραία κοινωνική αδικία. Βλέποντας με νέο μάτι την πραγματικότητα, θα συγκινηθείτε, θα δακρύσετε. Αυτά τα δάκρυα όμως θα είναι τα διαμάντια της ψυχής, γιατί θα κρύβουν μια ανεκτίμητη υπόσχεση. God sent his son into the world not to condemn it, but that the world may be saved. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για μια φορά ακόμα μαζί, με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα και με εκλεκτούς καλεσμένους. Πριν όμως σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους και σας πω το θέμα της σημερινής εκπομπής, θα ήθελα να σας πω και να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε και αρκετές καταγγελίες τόσο επί του θέματος όσο και για άλλα θέματα. Θα σας διαβάσω και μια δήλωση, διάψευση μετά. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να σας πω, σε μια εποχή συγχύσεως και αποστασίας, σε μια εποχή που η απάτη έχει γίνει επιστήμη, ο πατριωτισμός πατριδοκαπηλεία και η θυσκοληψία και η πλάνη που παρουσιάζεται ως ορθή πίστη, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει επακριβώς κάποιος που αρχίζει η αλήθεια και το ψέμα. Και επειδή πολλές φορές το επιχειρήσαμε, είτε με προσκεκλημένους, είτε και εγώ προσωπικά, όμως κάποιοι διστακτικά, μέσα από τις απαντήσεις που πάντα προσπαθούσα θεολογικά και όχι προσωπικά να παραθέτω και να αναλύω, υπήρξε ίσως και μια δυσπιστία. Γι' αυτό σήμερα έχω και ένα εκλεκτό θεολόγο που τον παρακάλεσα να έρθει για το σημερινό θέμα της σημερινής εκπομπής. Και μάλιστα, παρότι είχαμε σε προηγούμενη εκπομπή υποσχεθεί να κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Ρούσο και τον κύριο Γιάννη Κίκερα από την Εκκλησία της Πεντηκοστής για την αποστολική διαδοχή και την αρπαγή της Εκκλησίας, τον παρακάλεσα να μην κάνουμε αυτή την εκπομπή λόγω της, θα έλεγα, σημαντικότητας του θέματος, για το σημερινό θέμα μιλάω, και να το αναβάλουμε με την υπόσχεση ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αυτή την εκπομπή με τους αγαπητούς φίλους, που βέβαια είναι μια καθαρά θεολογική αντιπαράθεση, και οι ακροατές να κρίνουν μέσα από τα δογματικά και τα θεολογικά επιχειρήματα που θα θέσει τόσο από ορθόδοξη πλευρά και ο κύριος Σωτηρόπουλος και ο κύριος Γιώργας που θα ξανάρθει και ο κύριος Ρούσος και εγώ κατ' επέκταση. Σήμερα λοιπόν, πριν προχωρήσω και σας παρουσιάσω εκλεκτούς καλεσμένους, εκ μέρους του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτη, έλαβα την παρακάτω δήλωση, διότι ήταν προσκεκλημένος, αλλά λόγω ενηλυμένων υποχρεώσεων με παρακάλεσε να έρθει την επόμενη εβδομάδα να δώσει και εξηγήσεις για κάποια πράγματα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Στην παρακάτω δήλωση αναφέρει ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: «Γεια, δημοσιευθήσα συνέντευξή μου στο περιοδικό Max. Έχω να πω τα εξής. Προμηνώς ήρθαν εις την Ιερά Μονή μας δημοσιογράφοι εκ μέρους της εφημερίδος Έθνος και του ιδιοκτήτου αυτού κύριου Μπόμπολα, οι οποίοι μας επήραν συνέντευξη με θέμα σατανισμός, μαγεία, μασονία, για να δημοσιευθεί στην εφημερίδα Έθνος ή στο ένθετο περιοδικών αυτής. Οι δημοσιογράφοι όμως απέκρυψαν και διαστράβλωσαν τμήματα της συνέντευξεώς μου και επιπλέον επόλυσαν τη συνέντευξή μου χωρίς την έγκρισή μου εις το περιοδικό Max
Καταγγέλλω αυτούς εις των ελληνικών χριστιανικών λαών και ήδη ο νομικός μου σύμβουλος, κύριος Διαμαντόπουλος Αθανάσιος, έχει λάβει εντολή να διώξει ποινικώς τους ανωτέρους δημοσιογράφους, οι οποίοι παραβίασαν τη συμφωνία μας και αιμοσχοπούλησαν τη συνέντευξή μου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιος σκανδαλισμός εις τους χριστιανούς, οι οποίοι είδαν τα ιερά σύμβολα της πίστεώς μας, όπως το μοναχικό σχήμα, καθώς επίσης και δικές μου φωτογραφίες, εις ένα περιοδικό όπου είναι γεμάτο από άσευνες και πορνικές φωτογραφίες και άρθρα. Οπότε η δικαιοσύνη έχει πλέον το λόγο. Με ευχές και εν Χριστώ αγάπη, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουνατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Σεραφείμ του Σάρβ και Αγίου Αυγουστίνου Τρίκορφων Δωρίδος. Δεν θα κάνω κανένα σχολιασμό, διότι το θεωρώ άκερο και όχι ορθό. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα ο πατέρας Νεκτάριος και θα συζητήσουμε και επί αυτού του θέματος και άλλων θεμάτων που θα τεθούν. Σήμερα θέμα της σημερινής εκπομπής είναι ο Αντίχριστος, το 666 και οι ταυτότητες. Πριν όμως προχωρήσω, επειδή μου αρέσει να είμαι ειλικρινής, και όλοι γνωρίζουν ότι είμαι το παλιότερο λόγιο, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν γίνονται έκτροπα ή πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στα ήθη της Εκκλησίας, δεν πρέπει να καταγγέλλονται. Δυστυχώς, χωρίς καν να πάρουν τηλέφωνο να ρωτήσουν το τι συνέβη, ζήτησαν το κεφάλι του πατέρος Νεκταρίου επί πίνακι. Δυστυχώς, στον χώρο των παλαιομαγητών υπάρχει κάποια γυναίκα, γνωστή, δημοσιογράφος που έχει φύγει από το κανάλι, η οποία οποιοδήποτε δεν της αρέσει, αφρίζοντας, τον καταγγέλει μασόνο, σιωνιστή και ό,τι άλλο προκύψει. Διότι δεν ταιριάζει σε αυτά που εκείνη θα ήθελε να ως πλάνο και πρότυπο να ταιριάξει. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δυστυχώς, ενώ την έδιωξε η Εκκλησία, κρατούσε η Εκκλησία, την συμπεριέλαβαν κάποιοι ιερείς παλαιομολογείται και όπου βρεθούν και σταθεί, συγκεντρώνουν ανθρώπους και καταγγέλει, λέει ασύστολα ψεύδι, και μάλιστα το φοβερό είναι ότι πριν καν ρωτήσει τι συνέβη με τον πατέρα Νεκτάριο και την, έστω και αν σκανδαλίστηκαν πολύ, άρχισε να τον κατηγορεί εντός αιθούσης ως σιωνιστή, ως μασόνο, είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα και χωρίς να αναφέρω το όνομα του ιερέα που τη συνόδευε με το παλαιό ορτολόγιο και τους παλαιομολογητές που πολλές φορές καλύπτουν τέτοιου είδους πράξεις, θα ήθελα να παρακαλέσω να σκεφτούν ότι όλοι έχουν δικαίωμα να θεολογούν, δεν έχουν δικαίωμα να ευρίζουν, είτε πρόκειται για τον Πατριάρχη και τους Πατριάρχας, είτε πρόκειται για απλούς ιερείς. Όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν έχουν κάνει. Δικαίωμα να θεολογούμε έχουμε, να ευρίζουμε δεν έχουμε. Διότι το μόνο που καταφέρουμε είναι να κολλαζόμεθα. Αν θέλουμε λοιπόν πράγματι να αγωνιζόμεθα για την ενότητα και την αποκατάσταση της Εκκλησίας όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, τουλάχιστον να κινούμεθα μέσα σε πατερικό πνεύμα, σε ορθόδοξο πνεύμα. Δυστυχώς αυτή η γυναίκα έχει καταφερθεί για πολλά πρόσωπα με τους χειρότερους τρόπους, με τα χειρότερα λόγια και με αστήριχτες κατηγορίες, γιατί δεν δίνουν σημασία στους αφρισμούς και στους δαιμονισμούς της, διότι οι άνθρωποι σέβονται και το κύρος και το ράσο τους και τον αγώνα τους. Αυτά για αποκατάσταση της αλήθειας. Λυπούμε που το λέω, αλλά υπάρχουν ορισμένοι ιερείς παλαιομολογείται οι οποίοι στηρίζουν τέτοιου είδους γυναίκες και μάλιστα με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Κύριε Σεντρόπουλε, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που είστε μαζί μας και πράγματι να σας ευχαριστήσω για την ικανοποίηση που μου δίνετε να σας έχω και εγώ κοντά μου, πέρα από την παρουσία σας στους τηλεθεατές διαμέσου της τηλεοράσεως, και να ευχαριστήσω και τον κύριο Γεώργιο Μελά, ο οποίος ήρθε πάλι από την Αθήνα για αυτό το φλέγον θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, του ηλεκτρονικού φακελώματος, που είναι αλληλένδετο και σε θεολογική και σε κοινωνική και σε ευρωπαϊκή πολιτική με το θέμα του Αντιχρίστου και του σφραγίσματος και του 666 όπως είναι γνωστό. Θα ήθελα όμως, πριν προχωρήσουμε, να εκμεταλλευτώ τις παρουσίες σας. Εγώ θα έλεγα να μην ευχαριστείτε κανένα, χριστιανό εννοώ, χριστόν άνθρωπο, διότι ο αγώνας είναι κοινός. Αγωνιζόμαστε όλοι για τον αυτό σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την πίστη. Να ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει αυτή την καλή διάθεση και τη δύναμη να ομολογούμε την πίστη μας. Σας ευχαριστώ και για δεύτερη φορά. Έχω τους λόγους μου. Επιτρέψατε μου και δράτω με τις ευκαιρίες που είστε σήμερα μαζί μας και δεν θέλω να αποκλείγουμε από το σημερινό στόχο, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και ίσως να με διορθώσετε αν δεν είναι τόσο σοβαρό αυτό
το δημοσίευμα που διάβασα και είναι μια κριτική της Πατριαρχικής Εγκυκλίου για αλλαγή του Πασχαλίου του Αγιορείτου Μοναχού Νικοδήμου Μπιλάλη. Και ξέρετε, έχετε διαβάσει, αν δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Ναι, ασφαλώς. Θα ήθελα, παρακαλώ. Μια επιστολή την οποία έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά το παρελθόν έτος, το Μάιο του παρελθόντος έτος, σε όλους τους ιεράρχες του θρόνου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αυστραλία, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, να βολιδοσκοπήσει τα πνεύματα τι θα έλεγαν για ένα κοινό συνεορτασμό του Πάσχα από τους Ορθοδόξους μαζί με τους Παπικούς και τους Προτεστάντας. Λοιπόν, και αυτή η επιστολή ήταν άγνωστη και τώρα τελευταία ήρθε στο φως έπειτα από 10 μήνες. Δεν θέλω να σας βγάλω τη δημοσίευση. Τι σημαίνει αλλαγή του Πασχαλίου. Παρακαλώ, έτσι θέλω όσο πιο σύντομα μπορείτε. Θα, βέβαια, θα έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές, επί όλων των θεμάτων που θα αναπτύξουμε, να έχουμε ανοιχτές γραμμές μετά το πέρας της ολοκλήρωσης του θέματος του σημερινού, να σας θέσουν ίσως και επί αυτού και να δώσετε μια πληρέστερη σε προσωπικό επίπεδο απάντηση. Αλλά θα ήθελα, σαν πρώτη έτσι, απάντηση, χωρίς να φύγουμε από το θέμα μας, γιατί το έθεσα εγώ, τι σημαίνει αλλαγή του Πασχαλίου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας, όρισε πότε θα εορτάζουν οι χριστιανοί το Πάσχα. Όρισε ότι το Πάσχα θα εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Παρσέλινο, μετά την Εαρινή Ισημερία. Και έτσι γιορτάζεται το Πάσχα από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που αποτελούν την Εκκλησία μέχρι σήμερα. Το Πατριαρχείο θέλει να ορίσει κοινό Πάσχα Ορθοδόξων Παπικών και Προτεσταντών. Να ορίσει μία ημερομηνία και να πει αυτή την ημερομηνία θα εορτάζουν μαζί το Πάσχα Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι. Θα αλλάξει δηλαδή τον κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Άρα δηλαδή διασπά την ενότητα της Εκκλησίας, μπαίνουν σε δογματική παράβαση πλέον. Εάν τελικώς γίνει η αλλαγή, αυτή η αλλαγή, θα είναι μια αφρονεστάτη πράξη ομοία με την αλλαγή του ημερολογίου. Δηλαδή θα έχουμε... Εσείς είστε παλιό ημερολογήτης, εγώ είμαι νέο ημερολογήτης και ο κύριος Μελάς. Λοιπόν, επειδή έγινε μονομερός η αλλαγή του ημερολογίου, έπρεπε να γίνει μια πανορθόδοξο σύνοδος και ή να αποφασίσουν όλες οι εκκλησίες την αλλαγή του ημερολογίου ή να παραμείνει το παλαιό ημερολόγιο. Λοιπόν, η Ελλάς μονομερός άλλαξε το ημερολόγιο και είδαμε τα αποτελέσματα. Δεν είναι τα ημερολόγια φυσικά δογματικά θέματα, όμως υπάρχει ευαισθησία σε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αλλαγή και προέκυψε αυτή η διαίρεση. Αν αλλάξει το Πασχάλι, δεν είναι δογματικό. Είναι, και που υπήρξε μεγάλη συμφορά, διότι ομολογουμένως μας στη τάξη των παλιμερολογητών υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί ζηλωτέτης πίστεως. Λοιπόν, δεν εξετάζομαι τώρα αν ποιο ημερολόγιο είναι ακριβέστερο, ποιο είναι ορθότερο. Εδώ εξετάζομαι το θέμα ότι η αλλαγή του ημερολογίου έγινε συμφορά για την Εκκλησία. Εάν αλλάξει και ο χρόνος του εορτασμού του Πάσχα, κατά παράβαση κανόνος της πρώτης και ενδοξωτέρα συνόδου, θα γίνει νέος άλλος και νέα διαίρεση. Νέα διαίρεση. Και θα πραγματοποιηθεί ο λόγος διέρη και βασίλευε. Οι εχθροί μας αυτό θέλουν. Και οι εχθροί της Ορθοδοξίας. Το Άγιο Φως θα βγαίνει με το παλιό στο Ιεροσόλυμα. Τη διαίρεση και... θέλουν. Λοιπόν, και ο διάβολος, ο οποίος είναι πίσω από αυτά τα πράγματα, θέλει τη διαίρεση. Να ευχόμεθα να επικρατήσει σύνεση στα μυαλά αυτών που κυβερνούν το Πατριαρχείο, για να μην μας δημιουργήσουν νέα διαίρεση και νέα συμφορά.
Σας ευχαριστώ και μπαίνουμε στην πρώτη ερώτηση του σημερινού μας θέματος. Να πούμε και κάτι ακόμη, ναι, κύριε Κοντρομπέλη, το οποίο πειράζει, θα έλεγα, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι είναι συνειδητοί Χριστιανοί. Σε αυτή την επιστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε ένα σημείο λέγεται προς τους ιεράρχες του θρόνου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να βογιδοσκοπήσουν την κατάσταση, τα πνεύματα και να εκφράσουν τη γνώμη τους περί του πώς είναι δυνατόν να αντιδράσουν οι συντηρητικοί χριστιανοί, εντός παρενθέσεως λέει, οι παλαιοημερολογίτες, οι υπερσυντηρητικοί, οι παλαιοημερολογίτες, οι παρεκκλησιαστικές οργανώσεις, Σταυρός, οι ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες του Σωτήρου, της Ζωής, του Σταυρού, χαρακτηρίζονται ως παρεκκλησιαστικές, όχι εκκλησιαστικές. Λοιπόν, αυτό είναι δεινή ύβρις. Δεν είμαστε παρεκκλησιαστικοί, είμαστε εκκλησιαστικοί. Οι οργανώσεις είναι, παρόλες τις ατέλειες που έχουν και οι οργανώσεις, είναι τα εκλεκτότερα, θα έλεγα, τμήματα της Εκκλησίας. Και πώς επίσης θα αφαιρθούν, λέει, οι αντιοικουμενιστές. Όσοι δηλαδή δεν συμφωνούν με τον οικουμενισμό, την λοιπόν, παρέμβαση, είναι αντιοικουμενιστές. Δηλαδή ομολογούν ότι είναι οικουμενιστές. Μάλιστα. Λοιπόν, και γίνεται επίσης λόγος. Είναι αίρεση ο οικουμενισμός, πανέρεση. Για λέει παραδοσιοκαπήλους. Μάλιστα. Είναι πανέρεση ο οικουμενισμός, κύριε Σεντρούπλη. Ο Ιωστίνος Πόποβιτς, νέος πατήρ της Εκκλησίας, θα έλεγα, νεοπατήρ της Εκκλησίας, ενάρετος, σύγχρονος Άγιος, ο αείμνηστος Πόποβιτς, χαρακτήρισε τον οικουμενισμό ως παναίρεση, διότι επιδιώκει να ενώσει την Ορθοδοξία με όλες τις χριστιανικές αιρέσεις, παπισμό και χιλιάδες προτεσταντικές ομολογίες, παραφιάλες. Είμαι θεωρία τον κλάδο, σας ξέρετε πολύ. Λοιπόν, εγώ προχωρώ πέραν το πατρός Ιωστίνου Πόποβιτς και λέω ότι ο οικουμενισμός δεν είναι απλώς πανέρεσης. Είναι πανθρησκεία, διότι οι οικουμενιστές σε πρώτη φάση θέλουν να ενώσουν την Ορθοδοξία με όλες τις χριστιανικές αιρέσεις, ομολογίες. Σε δεύτερη φάση θέλουν να ενώσουν το χριστιανισμό με τις άλλες θρησκείες, μουσουλμανισμό, βουδισμό, παιδισμό, ειδωλολατρία, όλες τις άλλες θρησκείες. Να κάνουν δηλαδή ένα κράμα, ένα κοκτέιλ όλων των θρησκειών, όλων των πίστων, ώστε μέσα σε αυτό το κοκτέιλ όλων των πίστων να χαθεί η αληθινή πίστη. Κύριε Μελά, εσείς είναι όχι πανέρεση, σε παραλαμβάνω, ο οικουμενισμός είναι πανθρησκεία. Κύριε Μελά, συμφωνείτε σε αυτά που λέει και ο Σύντροφος? Συμφωνώ, αλλά και επαυξάνω. Μάλιστα. Διότι είχα και τη Θεία Χάρη, θα το πω έτσι, να πάω στο Ιεροσόλυμα κατά την Αγία ημέρα του Πάσχα, πήγα Μεγάλη Πέμπτη και επιστρέψαμε Μεγάλη Σάββατο, απόγευμα. Και ήμουν μάρτης και γράψα και εγώ ένα άρθρο που το Άγιο Φως την ώρα εκείνη που λέμε ότι έρχεται, ήρθε και με αστραπή, άναψαν όλα τα κανδύλια τα οποία είναι σαν πάνω από τον Πανάγιο Τάφο. Και τα οποία είχε κάνει με λάδι και σαν φυσμένα. Και για μένα θα πω ότι η λαμπάδα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων είναι η σύγχρονη και ομένη βάτωση. Πριν πω στην ερώτηση, θα πω, αν μου επιτραπεί, μέσα από την ασχόλησή μου της αρνήσεως, ότι ο οικουμενισμός είναι η θρησκεία της Μασονίας. Και είναι η θρησκεία αυτή ακριβώς της θεωρίας των κλάδων, που ό,τι βίωναν χρόνια οι τέκτονες το προσπαθούν πλέον επισήμως να το κάνουν, όπως είπε πολύ σωστά και εσείς, πανθρησκεία του κόσμου. Λοιπόν, είναι ο μεγαλύτερος θρησκευτικός και ο υπουλότερος θρησκευτικός κίνδυνος της εποχής μας ο οικουμενισμός, διότι προβάλλεται με γοητευτικά συνθήματα προς εξαπάτηση των πολλών, των επιπολαίων χριστιανών, με το σύνθημα αγάπη, με το σύνθημα ειρήνη, με το σύνθημα αδελφοσύνη, με συνθήματα που μαγνητίζουν τον κόσμο. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η θρησκεία του Αντιχρίστου, η πανθρησκεία αυτή?
Όχι να δεσμευτείτε, απλώς ενδεικτικά θα ήθελα, σαν ησυχείτε ότι αυτή είναι η πανθρησκεία. Λοιπόν, είπαμε είναι πανθρησκεία και είναι μία από τις μηχανές, από τις φάμπρικες του σατανά στον αιώνα μας. Είναι η χειρότερη, να τη χαρακτηρίσουμε, θρησκευτική κίνηση. Θρησκευτική με αρνητικό χαρακτήρα. Η χειρότερη θρησκευτική κίνηση του αιώνα μας είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική απάτη του αιώνα μας. Η μεγάλη απάτη του αιώνα. Δούριος ύπος. Δούριος ύπος για να αλώσει την Ορθοδοξία. Συγκρατώ το σημαντικό που είπατε, την αγαπολογία. Την αγαπολογία. Κύριε Κουτρομπέλη, δεν θα αλωθεί η Ορθοδοξία. Έχουν ήδη αλωθεί άλλοι, οι οικουμενιστές οι ίδιοι, και όσους θα παρασύρουν οι οικουμενιστές, οι αστήρικτοι άνθρωποι. Όσοι είναι συνειδητοί χριστιανοί δεν θα χαθούν. Τι λέει, έλεγε η Παλαιά Διαθήκη και παραλαμβάνει κοινή, ότι οστούν αυτού του αρχηγού της πίστεως, του Ιησού Χριστού, ου συντριβήσετε. Όσοι είναι οστά, είναι πραγματικά συνειδητά μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, δεν θα χαθούν, δεν θα χανηθεί κανείς από αυτούς. Θα χαθούν οι επιπόλοι, οι αστήρικτοι, οι οποίοι δεν εγκύπτουν, δεν ενδιαφέρονται, δεν εξετάζουν να μάθουν τι είναι η θρησκεία μας. Προχωρούμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση για να αρχίσουμε να μπούμε στο σημερινό μας θέμα και όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει το σημερινό θέμα. Το όνομα Αντίχριστος καταρχάς περιέχεται στην Αγία Γραφή. Γιατί υπάρχει μια αμφισβήτηση, υπάρχει μια σύγχυση στις μέρες μας, τα οποία θα σας ρωτήσω και θα μας εξηγήσω. Όπως λέτε, υπάρχει πράγματι αμφισβήτηση, σύγχυση γύρω με το θέμα Αντίχριστος, ένα θέμα που απασχολεί τους σημερινούς ανθρώπους. Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε άνθρωποι των ασχάτων καιρών που προμηνύουν την έλευση του Αντιχρίστου και υπάρχει πολύ περιέργεια και πολύ ανησυχία γύρω με το πρόσωπο του Αντιχρίστου, αλλά και πολύ όντως σύγχυσης, όπως είπατε. Αρκεί να σας πω ότι καθηγητέ θεολογίας, παρακαλώ, παρουσιάστηκαν στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα. Και τηλεοράσεις ή και... Λοιπόν, σε συγκεντρώσεις που οργάνωσαν πρόσωπα της Εκκλησίας, κληρικοί, επίσκοποι και πρεσβύτεροι, και υπεστήριξαν, παραδόξως, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει Αντίχριστος, πρόσωπο δηλαδή. Με πρόσωπο Αντίχριστος, ο μεγάλος Αντίχριστος για τον οποίο ομιλούμε, ότι δήθεν κατά τις γραφές και τους πατέρας δεν υπάρχει κανείς Αντίχριστος. Και αυτό... Δεν πρόκειται να παρουσιαστεί κανείς Αντίχριστος. Δηλαδή πράγματα τελείως ανεύθυνα που απορεί κανείς και εξίσταται πως από στόματα καθηγητών θεολογίας βγαίνουν τέτοια λόγια. Εγώ απορώ και λέω, νύχτα αυτοί πήραν τα πτυχία της θεολογίας. Εδώ και ο απλούστερος πιστός ξέρει ότι ο ίδιος ο Χριστός λέει... Όχι, η Γραφή και οι πατέρες μιλάνε για Αντίχριστο. Ο ίδιος ο Χριστός λέει, εγώ ήρθα το όνομα του πατρός μου και δεν με δέχτηκαν. Και άλλος θα δέχτηκαν το όνομα του ιδίου και μιλάει σε πρόσωπο. Εκτός από όλα αυτά τα οποία... Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε, με προλαμβάνετε, κύριε Κουτρομπέλη. Άρα εγώ, συγχωρέστε με, δεν θέλω να θεωρώ, όταν είναι καθηγητής πανεπιστημίου, ότι πήρε νύχτα το πτυχίο. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, κύριε Σωτρόπου. Επιτρέψατε μου, θα είναι αφέλεια. Ή πήρε νύχτα το πτυχίο ή σκοπίμως. Ή θέλει να δημιουργήσει νύχτα στους ανθρώπους. Αυτό το συμφωνώ, σε αυτό το δέχομαι. Συγχωρέστε μου, το λέω, δεν μπορώ να δεχτώ. Εγώ όμως δέχομαι ότι μπορεί να συμβαίνει και το πρώτο. Μη σου φανεί παράδοξο. Σήμερα γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου πολλοί, διότι έχουν σπουδαίες κοινωνικές διασυνδέσεις. Στη ζωή τους δεν κάθισαν να μελετήσουν γραφές, πατέρες, άλλα επιστημονικά βιβλία κλπ. Αλλά επεδίωξαν να δημιουργήσουν ισχυρές κοινωνικές σχέσεις, να συνδεθούν με ισχυρά πρόσωπα και με μέσα έγιναν καθηγητές πανεπιστημίου. Επιτρέψατε μου, εγώ δεν θα αναφέρω όνομα, γιατί δεν είναι σωστό. Από το έτος μου έγινε καθηγητής του πανεπιστημίου ένας που ήταν στην τελευταία δεκάδα των φοιτητών. Αλλά είχε το χάρισμα να ξεσκονίζει. Είναι χάρισμα γι' αυτό. Θα σας πω γιατί σας ρώτησα. Εγώ σας δέχτηκα την απάντησή σας και είναι πολύ, πολύ ορθή και πάρα πολύ έτσι... Όσο μπορούμε να καυχηθούμε για την αρχαία Ελλάδα, μάλιστα, ότι κρατούσε τα σκύπτρα της διανοήσεως, λοιπόν,
άλλο τόσο μπορούμε να λυπηθούμε για τη σύγχρονη Ελλάδα, ότι μαστίζεται από αγραμματοσύνη και στα ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Κύριε Σιδηρόπουλε, δεν θέλω να ξαναπανελθώ, γιατί δεν θέλω να έχουμε πολύ χρόνο να πούμε πολλά πράγματα, αλλά συγγνώμη που το λέω. Εδώ άκουσα από άνθρωπο ο οποίος είναι λαλίστατος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεολογίας και ο οποίος έχει δείξει την παρουσία του, βέβαια κάπου δεν συμφωνώ με αυτά που έχει πει, αλλά άκουσα ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι καταξιωμένος, ανεξάρτητα αν λέει δογματικά ορθά ή λανθασμένα πράγματα, να λέει και αυτός ότι ο Αντίχριστος δεν είναι. Και κάπου πλέον μου μπαίνει η περιέργεια. Είναι δυνατόν να μιλάει αυτός ο άνθρωπος εν αγνία? Μήπως λοιπόν αρχίζουμε και μπήκαμε μια σφαίρα σκοπιμότητας? Ακούστε κύριε Κουτρουμπέλη, να αναφέρω δύο περιπτώσεις. Δεν θα αναφέρω ονόματα, να μην πούνε αυτοί οι καθηγητές του Πανεπιστημίου ότι έχουμε λόγο να προσβάλλουμε προσωπικά μαζί τους ή τους φθονούμε. Εγώ δεν φθονώ. Αν έχετε παρακαλώ την καλοσύνη να κρατήσετε την απάντηση, να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και να συνεχίσετε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί και βρισκόμαστε στη στιγμή που μέσα από την ερώτηση που είχα θέσει, το όνομα Αντίχριστος να περιέχεται στην Αγία Γραφή και το τι σημαίνει μετά το όνομα Αντίχριστος, και θα μας απαντούσε ο κύριος Σωτηρόπουλος, διακόψαμε για διαφημιστικά μηνύματα. Παραλαμβάνω τις ερωτήσεις λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, και όσο μπορούν, πιστεύω ότι μου πάρα πολλές ερωτήσεις να σας θέσω και εσάς μετά. Το όνομα Αντίχριστος, ρωτήσατε κύριε Κουτρουμπέλη, εάν περιέχεται στη Γραφή. Περιέχεται στη Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Περιέχεται στην πρώτη και στη δευτέρα καθολική επιστολή του Ιωάννου. Οικούσατε, λέγει ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Ο Αντίχριστος. Πρόσωπο πάντα, έτσι, όχι σύστημα. Θα έρθουμε και σε αυτό το ερώτημα. Τώρα εξετάζουμε αν περιέχεται η λέξη Αντίχριστος στη Γραφή. Οικούσατε ότι ο Αντίχριστος, ο ένας, ο μεγάλος, με την μοναδική έννοια Αντίχριστος, έρχεται καινήν Αντίχριστη πολλή γεγόνωση. Και τώρα, λέει, έχουν έρθει πολλοί Αντίχριστοι, μικρότεροι Αντίχριστοι, πρόδρομοι του μεγάλου Αντιχρίστου. Είναι οι αιρετικοί, οι ασεβείς. Λοιπόν, στη δευτέρα καθολική του επιστολή ο Ιωάννης λέγει ότι πολλοί πλάνοι, πολλοί απατεώνες εισήλθουν εις τον κόσμο, οι οποίοι δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται με σάρκα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Όποιος δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται με σάρκα, ότι ενυνθρώπισε πραγματικά και ήρθε στην πρώτη παρουσία με σάρκα ως άνθρωπος και έρχεται και στη δευτέρα παρουσία με σάρκα ως άνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος, λοιπόν, αυτός είναι πλάνος και Αντίχριστος. Είναι σαν μοιάζει με τον μεγάλο Αντίχριστο που θα μας έρθει. Και τώρα τι σημαίνει το όνομα Αντίχριστος? Έχει διπλή σημασία, γιατί και η πρόθεση αντί για τη λέξη Αντίχριστος είναι σύνθετη. Η πρόθεση αντί έχει δύο έννοιες. Κατά τη μία έννοια, Αντίχριστος είναι ο αντίθετος με τον Χριστό, ο ανταγωνιστής του Χριστού, ο αντίπαλος του Χριστού, ο εχθρός του Χριστού. Αυτός πηγαίνει αντίθετα από τον Χριστό. Με ενάντια, μάλιστα. Κατά την άλλη έννοια, Αντίχριστος είναι αυτός ο οποίος είναι αντί του Χριστού. Βάζει τον εαυτό του στη θέση του Χριστού, εκτοπίζει τον Χριστό όσον εξαρτάται βέβαια από αυτόν και αντικαθιστά τον Χριστό, ως υποκαθιστά, αντικαθιστά, όπως θέλετε το πράστο, όσος βεβαίως εξαρτάται από αυτόν. Μάλιστα. Είναι ο πίθηκος του Χριστού, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, ο κακός μιμητής του Χριστού, αυτός που παρουσιάζεται αντί του Χριστού σαν Χριστός, που παριστάνει και αυτός τον Χριστό. Μάλιστα. Τρίτη ερώτηση, είναι σύστημα ή πρόσωπο Αντίχριστος? Λοιπόν, αν είναι σύστημα ή πρόσωπο. Γιατί μιλήσαμε προηγουμένως και για κάποιους εντός εισαγωγικών θεολόγους. Ξέρω κι εγώ πάλι καθηγητάς θεολογίας, με μεσάνυχτα είπαμε στα μυαλά.
ή που θέλουν να δημιουργήσουν μεσάνυχτα, να παραστήσουν τους μοντέρνους, να πούν κάτι διαφορετικό από ό,τι ελέγεται μέχρι σήμερα και ήταν το ορθόν, που ισχυρίζονται ότι ο Αντίχριστος είναι σύστημα, όπως σύστημα είναι ο μασονισμός, ο μαρξισμός, ο χιλιασμός κλπ. Λοιπόν, δεν είναι σύστημα ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο. Και αυτή η λέξη Αντίχριστος αμέσως φανερώνει ότι ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο, όπως ο Χριστός είναι πρόσωπο. Το Χριστός δεν είναι πρόσωπο, και το Αντίχριστος είναι πρόσωπο. Δεν μου λέτε αυτό το πρόσωπο είναι διάβολος ή άνθρωπος? Ωραία η ερώτηση, διότι υπάρχουν πάλι φρονούντες ότι ο Αντίχριστος είναι ο διάβολος σαρκωμένος. Όπως ο Κυρίος μας δηλαδή. Όπως ο Θεός σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, έτσι λένε μερικοί ότι και ο διάβολος, ο Σατανάς, θα πάρει σάρκα και οστά και θα γίνει άνθρωπος. Αυτή η άποψη δεν είναι σωστή. Ο Χριστός σαρκώθηκε διότι είναι Θεός και σαν παντοδύναμος Θεός μπορούσε να σαρκωθεί. Ο διάβολος δεν είναι Θεός. Είναι κτίσμα, είναι όν πεπερασμένο, δεν έχει τη δύναμη που έχει ο Χριστός και δεν μπορεί να σαρκωθεί. Και δεν μπορεί να κάνει γενικώς ό,τι θέλει ο διάβολος. Ο διάβολος κάνει ό,τι του επιτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούσε να μπει ούτε στους χείρους της χώρας των Γαδαρινών. Για να μπει στους χείρους της χώρας των Γαδαρινών, λέει το Ευαγγέλιο, ζήτησε άδεια από τον Χριστό, παρακάλεσε τον Χριστό. Δεν είναι λοιπόν ο Αντίχριστος ενσάρκωσης του διαβόλου, του Σατανά, αλλά είναι άνθρωπος. Αλλά τι άνθρωπος? Ο χειρότερος όλων των ανθρώπων όλων των αιώνων. Δηλαδή σατανοφόρος, όπως είπατε. Ο πιο ασεβής, ο πιο αμαρτωλός, ο πιο κακούργος άνθρωπος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα έχει μέσα του όλη την ενέργεια του Σατανά. Είπαμε, ο Αντίχριστος δεν είναι ο Σατανάς ο ίδιος, θα έχει όμως μέσα του όλη την ενέργεια του Σατανά. Γι' αυτό ακούμε τις δύο λέξεις αυτές, αντικείμενος και υπερερώμενος. Δηλαδή, από τη μία, επειδή ακριβώς δέχεται την δύναμη του Σατανά, και από την άλλη, επειδή εωσφορικά, εγωιστικά παίρνει τη δόξα και θέλει να κλέψει τη δόξα του θα Χριστού. Θα φτάσουμε εκεί, κύριε Κουτρουμπέλη, αλλά να αποδείξουμε αυτά που λέμε. Γιατί αυτοί οι καθηγητές που είπαν ότι δεν υπάρχει Αντίχριστος, δεν έφεραν αποδείξεις να θεμελιώσουν τον ισχυρισμό τους. Εδώ πρέπει να λέμε υπεύθυνα πράγματα. Μας παρακολουθούν χριστιανοί από 17 νομούς. Χιλιάδες. Το Super B έχει μεγάλη εμβέλεια. Και υπάρχει περίπτωση σε λίγο καιρό να δούμε πρώτα ο Θεός, να βγούμε και στην Αθήνα. Έτσι, καταλαβαίνετε μπράβο, λοιπόν. Μπράβο. Εκεί να δείτε μπράβο. Πόλεμο. Ήδη αυτή τη στιγμή κάνουν αγώνα να δημιουργήσει πρόβλημα στο σταθμό. Μας κρύψαν και τα μηχανήματα, τους αμεταφρόντες. Αλλά δεν θα περάσει. Θα περάσει γιατί αγωνιζόμαστε για Ορθοδοξία, αγωνιζόμαστε για Ελλάδα και πάνω απ' όλα για αλήθεια. Και αλήθεια είναι ο Θεός. Πρέπει να προβάλλουμε το χριστιανικό μήνυμα με όλα τα σύγχρονα μέσα της δημοσιότητας. Όπως ο στρατιώτης σήμερα δεν πολεμάει με τα καριοφύλλη του 1821, αλλά με διυπηρωτικούς πυράβλους, έτσι και εμείς πρέπει να πολεμάμε με τα σύγχρονα καταπληκτικά μέσα. Να μην χρησιμοποιεί μόνο ο Σατανάς τα σύγχρονα μέσα, να τα χρησιμοποιεί και ο Χριστός. Δια των χριστιανών, διαμέσων των χριστιανών δηλαδή. Να αποδείξουμε ότι ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο και δι' άνθρωπος, ο σατανικότερος άνθρωπος. Σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 43, ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο, διότι ο Χριστός τι είπε στους Ιουδαίους? Εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός μου και ου λαμβάνετε με.
Εάν άλλος έλθει εν το ιδίο ονόματι, εκείνον λείψεστε. Με απλά λόγια. Εγώ, είπε ο Χριστός τους Ιουδαίους, ήρθα εξ ονόματος του πατρός μου. Και δεν με παραδέχεστε. Όταν έλθει άλλος πρόσωπο, όταν έρθει άλλος, εννοεί τον Αντίχριστο, εν το ιδίο ονόματι, εξ ονόματος του εαυτού του, αυτοχειροτόνητος, αυτοαπεσταλμένος, ας το πούμε, εγωιστής, εωσφορικός τύπος, εκείνον θα τον παραδεχτείτε, λέει. Λοιπόν, από αυτό φαίνεται ότι ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο, όπως είναι ο Χριστός πρόσωπο. Ήρθα εγώ, δεν με παραδέχεστε. Όταν έρθει ο άλλος, ο εγωιστής, θα τον παραδεχτείτε. Ό,τι όμως ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος, φαίνεται από άλλα χωρία της Γραφής, από το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου γίνεται λόγος από τον Απόστολο Ιωάννη για το μεγάλο θηρίο τον Αντίχριστο και για τον αριθμό του, το περιβόητο 666. Τι λέει εκεί ο Ιωάννης για τον αριθμό του θηρίου? Αριθμός ανθρώπου εστί. Είναι αριθμός ανθρώπου, δεν είναι αριθμός του σατανά ή άλλου τινός. Η συστήματος, η χώρου. Η συστήματος ακριβώς. Η έκφραση. Αριθμός ανθρώπου εστί, αλλά σαφέστατα ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής, όπου πάλι γίνεται λόγος για τον Αντίχριστο, σαφέστατα ο Παύλος τι λέγει? Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Ο Αντίχριστος που περιμένουμε να έρθει είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο κατεξοχήν αμαρτωλός, ο κατεξοχήν ασεβής άνθρωπος, ο ασεβέστερος άνθρωπος και Υιός της απολίας. Ο Υιός της απολίας, ο άνθρωπος του χαμού, που θα καταστρέψει τον κόσμο και θα καταστραφεί και ο ίδιος. Άνθρωπος. Και απορώ τώρα πώς υπάρχουν καθηγητές που δεν θέλω, είπα, να μνημονεύσω τα ονόματά τους, καθηγητέ πανεπιστημίου. Όχι καθηγητής, καθηγητέ, είναι σημαντικό. Καθηγητέ, ναι, και λένε ότι ο Αντίχριστος είναι σύστημα, σύστημα ή Αντίχριστος δεν υπάρχει. Μάλιστα. Κατά τις γραφές και τους πατέρας. Αυτό μπορεί να το... Μάλλον θέλω να παρουσιάσω. Θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Μελά? Σαν μοντέρνοι άνθρωποι. Θα ήθελα κάτω κάτω από μια έσταση. Τι, κύριε Μελά? Αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ο οποίος είναι και πνεύμα. Σώμα και ψυχή. Σώμα και ψυχή. Η ψυχή ποιον αντιπροσωπεύει? Τον Ιωσφόρο, που λέμε ότι εξέπεσε σαν αρχηγός και συμπαρέσει κατά κάποιους Αγίους, λένε ότι συμπαρέσει μαζί με τον εαυτό του 666 δισεκατομμύρια, 666 εκατομμύρια, 666.666 δαίμονες. Από την ώρα. Η Αποκάλυψη λέγει ότι η ώρα του δράκοντος, δηλαδή του σατανά, σύρει το τρίτο των άστρων του ουρανού. Εννοεί ότι ο Ιωσφόρος, όταν εξέπεσε, συμπαρέσει ένα μεγάλο μέρος από τον αγγελικό κόσμο. Τον τρίτο, δηλαδή. Μπορεί να καθορίζεται ο αριθμός. Λέει μέσα αριθμός. Και έδωσε ο δράκον τη δύναμη αυτού. Ναι. Σατανοφόρος, αυτό που λέει. Κάποιος Άγιος, νομίζω, το είχε πει αυτό. Γι' αυτό και ο 666 είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου. Λοιπόν, το 666 αναφέρεται ρητός από την Αποκάλυψη. Και λέει και ψευσάτο, θα δούμε τι το ψευσάτο. Αυτό που θίγεται, θέλω ένα άλλο σημείο να συμπληρώσω ως προς το τι είναι ο Αντίχριστος. Μέσα στην Αποκάλυψη γίνεται διάκριση μεταξύ δράκοντος, θηρίου και ψευδοπροφήτου. 30 πρόσωπα δηλαδή. Δηλαδή έχουμε μια σατανική τριάδα, όπως έχουμε Αγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, έχουμε και μια σατανική τριάδα που αποτελείται από τον δράκοντα, αυτός είναι ο σατανάς, ο αρχαίος, όφης, ο αρχαίος και λοιπά, και διάβολος, ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη, είναι το θηρίο
που είναι ο Αντίχριστος, και ο ψευδοπροφήτης που είναι ο υπασπιστής του Αντιχρίστου, ο θεωρητικός που θα υπερασπίζει τον Αντίχριστο και θα προσπαθεί να κατοχυρώσει το πρόσωπο της θέσης του Αντιχρίστου. Το πρόσωπο του Αντιχρίστου, του ψευδοπροφήτη. Γίνεται δηλαδή σαφής διάκρισης μεταξύ δράκοντος και θηρίου, σατανά και Αντιχρίστου. Κάποια έτσι επεξήγηση συμπληρωματική. Το πρόσωπο του ψευδοπροφήτου, όπως αντιλαμβανόμεθα, για να δω αν και εγώ το αντιληφθεί σωστά ή λάθος, είναι και αυτό πρόσωπο το οποίο θα πλανά την οικουμένη υπέρ του Αντιχρίστου και της πορείας αυτού. Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτό καλά, το καλά. Σημείο. Λοιπόν, επειδή, συγχωρέστε ναι. με, θα ήθελα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, για να μπούμε και μετά στα τηλέφωνα να μιλήσει ο κ. Μιλάς ναι. για το θέμα, θα ήθελα να προχωρήσουμε γρήγορα σε κάποιες ερωτήσεις που θέλω να σας θέσω. Ορίστε, ακούω. Να απαντήσουμε και μετά θα πλατιάσουμε και μέσα από τις ερωτήσεις. Έτσι. Καταρχάς, είπαμε λοιπόν και έγινε κατανοητό ότι ο Αντίχριστος πλέον είναι πρόσωπο, σατανοφόρος και όχι σύστημα. Ναι. Αυτό είναι. Και ενεργεί, λέει ο Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής επιστολής, κατ' ενέργειαν του Σατανά. Μάλιστα. Δεν έχει αυτοδυναμία ο Αντίχριστος, δεν έχει δική του δύναμη. Ο Χριστός έχει δική του δύναμη. Άρα είναι άνθρωπος Θεός που απορροφά ή του δίνει την ενέργεια. Ενεργεί με τη δύναμη και την ενέργεια του Σατανά. Από πού θα προέλθει ο Αντίχριστος, όσο πιο σύντομα μπορούμε και μετά θα πούμε. Να πούμε λοιπόν, και σε αυτό θα και προέλθει από το γένος των Εβραίων. Οι πατέρες λένε πιο συγκεκριμένα ότι θα προέλθει από τη φυλή του Δαν. Επειδή ο Πατριάρχης Ιακώβ, ευλογώντας τα 12 παιδιά του, τα παιδιά του, όταν έφτασε στο Δαν, είπε ένα φοβερό λόγο για το Δαν, τη φυλή του Δαν. Δαν όφης εφοδού ελοχεύων δάκνων πτέρνα ύπου και πεσίτε ο υπεύς αναμένων τη σωτηρία Κυρίου. Ο Δαν λέει είναι φίδι, πανούργος, καιροφυλακτής στο δρόμο. Περνάει το άλογο με τον Ιππέα, τον αναβάτη, δαγκώνει τη φτέρνα του αλόγου και ανατρέπεται ο αναβάτης και περιμένει τη σωτηρία από τον Κύριο. Φοβερός λόγος. Αλλά ο αναβάτης είμαστε όλοι εμείς. Λοιπόν, καθένας ξεχωριστά και ολόκληρη οικουμένη. Ο Δαν είναι όφης. Οι πατέρες λένε, μιλάει έτσι για το Δαν, διότι από τη φυλή του Δαν θα προέλθει ο Αντίχριστος. Και πρέπει να είμαστε πάντα σε ρήγορση και σε παρήγνωση. Ασφαλώς. Πώς θα δράσει ο Αντίχριστος και ποιες οι αξιώσεις, δηλαδή με ποιες αξιώσεις θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Θα εμφανιστεί όχι με μία αξίωση, με περισσότερες αξιώσεις και με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Θα παρουσιαστεί ως Μεσσίας, Χριστός δηλαδή. Μεσσίας είναι εβραϊκή λέξη. Χριστός είναι η αντίστοιχη ελληνική λέξη. Θα παρουσιαστεί ως Μεσσίας, ως Χριστός. Θα παρουσιαστεί ως Θεός και θα παρουσιαστεί και ως πολιτικός ηγέτης. Μάλιστα. Θα πει δηλαδή, ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν ήταν ο Μεσσίας, δεν ήταν ο Χριστός. Εγώ είμαι ο Χριστός, θα είπε. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν είναι Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός, θα πει ο Αντίχριστος. Και πέστε να με προσκυνήσετε. Θα ενθρονιστεί, λέει, στο ναό του Θεού και θα προσπαθεί να αποδείξει και με σατανικά θαύματα που θα κάνει ότι είναι Θεός και Μεσσίας και θα ζητεί προσκύνηση, λατρεία Θεού. Θα παρουσιαστεί και ως πολιτικό πρόσωπο. Να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, είναι και αυτά παρέτητα. Ναι, ασφαλώς. Κυρίες και κύριοι, μετά και πάλι μαζί έχουμε τον κύριο Νικόλα Σωτηρόπουλο, θεολόγο φιλόλογο, και τον κύριο Γιώργο Μελά, ταξιέρωχον από στρατεία, και το θέμα του Αντιχρίστου και των ηλεκτρονικών ταξιδιών. Αναλύουμε στο πρώτο μέρος θεολογικά και προσεγγίζουμε το θέμα και μετά να προχωρήσουμε μέσα αυτά τα οποία θα μας καταγγείλει, θα μας ενημερώσει και θα μας προσπαθήσει να μας βοηθήσει ο κύριος Γιώργος Μελάς για το συγκεκριμένο πρόβλημα του ηλεκτρονικού φακελώματος. Και όλοι μαζί να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που θα μας θέσετε μετά επί του συγκεκριμένου θέματος. Είχαμε μείνει στις αξιώσεις και στη δράση του Αντιχρίστου, αν θυμίστε. Γιατί σας κόβω συχνά για τα διαφημιστικά μηνύματα, αλλά είναι και αυτά απαραίτητα. Έχω λίγη μνήμη και αριθμούμε, κύριε Κουτρομπέλη. Είπαμε ότι ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί με την αξίωση ότι αυτός είναι ο Μεσσίας ο Χριστός, ότι είναι Θεός και θα απαιτεί λατρεία Θεού από τους ανθρώπους. Το ξαναλέτε αυτό, θα απαιτεί λατρεία ως Θεός. Ως Θεός, ναι. Μάλιστα.
θα εγκατασταθεί, λέει, στο ναό του Θεού. Όχι απλώς πολιτικός κοσμοκράτος, αλλά και με θεϊκή. Και θα αποδείξει ότι είναι Θεός. Θα υψώσει τον εαυτό του πάνω από όλους τους θεούς, τους ψεύτικους και τον αληθινό. Και θα θέλει να επεργάσει και τον Χριστό μας. Λοιπόν, είπαμε, είναι ο πίθηκος του Χριστού, δηλαδή ο κακός μιμητής. Θα παραμερίσει τον Χριστό και στη θέση του Χριστού θα βάλει τον εαυτό του. Ως Μεσσία και ως Θεό. Αλλά θα παρουσιαστεί και ως πολιτικό πρόσωπο. Για ξαναπες, αυτό είναι σημαντικό. Πολιτικό πρόσωπο. Άρα έχουμε λοιπόν διτή, διπλή εμφάνιση. Ναι, θρησκευτική και πολιτική αξίωση. Θα είναι πιο συγκεκριμένα δικτάτορ, τύραννος. Και θα είναι ο μεγαλύτερος, ο σκληρότερος, ο θηριωδέστερος δικτάτορ και τύραννος όλων των αιώνων. Α, όχι μόνο δικτάτορ και κοσμοκράτορ. Άνευ προηγουμένο και άνευ επομένο. Όχι σε μια περιοχή, κοσμοκράτορ λέτε δικτάτορ. Αρχικώς φαίνεται ότι θα έχει εξουσία πάνω σε 10 χώρες, σε συνομοσπονδία κρατών. Αλλά κατόπιν θα επεκταθεί, όπως φαίνεται από την Αποκάλυψη, η εξουσία του σε όλο τον κόσμο. Πλανητάρχης θα είναι και αυτός. Εφολιστικής, μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσει τον κόσμο μέσα σε ένα ηλεκτρονικό κουτί και θα τον ελέγχει. Θα πέσει πάνω στην ανθρωπότητα σαν μια τεράστια πρέσα για να την συνθλίψει την ανθρωπότητα. Θα κηρύξει απεινή διωγμό σε όσους δεν θα τον αναγνωρίζουν ως Χριστό και ως Θεό και ως πολιτικό άρχοντα του κόσμου. Θα κάνει τρομερούς διωγμούς εναντίον των αντιφρονούντων, εναντίον των χριστιανών. Θα κάνει οικονομικό αποκλεισμό. Όποιος δεν τον παραδέχεται και δεν έχει την σφραγίδα του, το χαραγμά του, δεν θα μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει, δεν θα μπορεί να κάνει συναλλαγές. Τότε οι χριστιανοί θα καταφύγουν στην Ήπεθρο, στα Όρη, στα βουνά, στα δάση, εκεί να βρίσκουν κανένα χόρτο να ζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ή ο Θεός θα μεριμνήσει για την εκκλησία του. Ο Ταμερλάνος, ο Τσεγκίς Χάν, ο Καλιγούλας, το χρέμα θα του λέει. Ο Χίτλερ, ο Στάλιν, αυτά τα θηρία, οι μεγάλοι δικτάτορες της ιστορίας, θα οχριούν μπροστά στον Αντίχριστο. Γιατί θα έχει, όπως λένε οι πατέρες, όλη την ενέργεια του σατανά μέσα του και θα εκδηλώσει τον θηριωδέστερο χαρακτήρα. Τον τώρα, κακουργότερο μάλιστα, χαρακτήρα. Για να προχωρήσουμε όσο μπορούμε και μετά θα ξαναεπανέλθουμε βέβαια και μέσα τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Τι σχέση έχει το 666 με τον Αγκρίστο και τι σημαίνει το 666? Για να μπορέσουμε μετά στο επόμενο θέμα να έχουμε σύνδεση, μάλιστα. Είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου. Θα έχει ένα νούμερο, έναν αριθμό ο Αντίχριστος, που προφητεύεται, αναφέρεται στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο τέλος. Να κάνω μια παρέκβαση εδώ, κύριε Κοτρομπέλη. Πρότινος εορτάσαμε τα 1900 χρόνια από το χρόνο της συγγραφής της Αποκαλύψεως και έγιναν εορτές στην Πάτμο, φιέστες, και δεν τονίστηκε ότι η Αποκάλυψη είναι προφητικό βιβλίο, μάλλον οικολογικό βιβλίο. Παρουσίασε την Αποκάλυψη σαν οικολογικό βιβλίο, έγιναν και ομιλίες από τα κανάλια και συζητήσεις και δίκες, λέει, για την Αποκάλυψη, και παρουσιάστηκαν πρόσωπα ακατάλληλα, αναρμόδια, ανεύθυνα να ομιλήσουν για την Αποκάλυψη και είπαν ότι η Αποκάλυψη, μερικοί είπαν ότι λέει βλακίες. Βλακίες λένε αυτοί. Αν καλούσαν πρόσωπα αρμόδια, λοιπόν, θα τους εξευτέλιζαν και δεν μπορούσαν να λένε τέτοιες βλακίες που είπαν επισήμως. Αλλά έχω την υποψία ότι οι σκοτεινοί άνθρωποι που κυβερνούν τα κανάλια, πολλά κανάλια, επίτηδες καλούν πρόσωπα άπιστα, λοιπόν, ή όχι ισχυρά πρόσωπα, λοιπόν, για να μειώνουν τη γραφή, να μειώνουν την εκκλησία, να μειώνουν τη θρησκεία. Γι' αυτό οι αγαπητοί τηλεθεατές, όταν βλέπω να γίνονται συζητήσεις από κανάλια
για θέματα θρησκευτικά, λοιπόν, να είναι πολύ προσεκτικοί. Ως επιτοπλίστων, αυτοί που μιλάνε από τα κανάλια, είναι αναρμόδιοι να μιλάνε, είναι αρνητικά πνεύματα, είναι εχθροί της πίστεως, που με ένα πονηρό τρόπο πάνε να υπονομεύσουν τη θρησκεία. Κύριε Σεντρόπουλε. Κατά κανόνα. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Εγώ δεν θα πω ούτε στον κύριο Γιαννόπουλο που προείδρεψε και όλα αυτά. Αυτά είναι βέβαια του καθενός να τα αντιληφθεί. Και πού αγγίζουν και πού περιλαμβάνονται. Από το φεδρό έως το αστείο, και αν υπάρχει ίχνος σοβαρότητος, είναι στον καθένα να το υπολογίσει. Εγώ, εκείνο που ξέρω, οποιοδήποτε διαβάζει, η αποκάλυψη, μόνο οικολογικό βιβλίο δεν είναι, διότι λέει ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης αυτός. Και εκείνο ήταν που η αποκάλυψη έχει καταπληκτικές επιστημονικές εφευρέσεις της εποχής μας. Αυτό όμως δεν είναι κανένα σχέση με την οικολογία. Προφητευμένες εδώ και 1900 χρόνια. Μπορούν αυτά τα καθάρματα, δεν είναι ίδρυς αυτό που λέω, είναι καθάρματα όντως αυτοί οι οποίοι πολεμούν τη θρησκεία, μια θρησκεία που ανέστησε το έθνος. Λοιπόν, μπορούν αυτά τα καθάρματα να παρουσιάζουν και να λένε ότι λέει βλακίες η αποκάλυψη. Μα εδώ διαστρέψανε και το νόημα. Οργίζομαι. Και το περιεχόμενο. Εάν ήταν θεολόγοι που κατέχουν τα πράγματα, θα τους έβαζαν στη θέση τους. Αλλά δεν καλούν υπεύθυνα πρόσωπα. Καλούν επίτηδες πρόσωπα που λαμβάνουν αρνητικές θέσεις για να διαλύσουν την πίστη. Και όταν διαλύουν τη θρησκεία, διαλύουν και το έθνος. Και υφιστάμεθα ταπεινώσει σαν αυτοί που υπέστημεν στη βραχονισίδα Ήμια. Αυτό είναι, κύριε Σεντρόπουλε. Θα έρθω εδώ με καταγγελία κάποια στιγμή με δική φυρία, δεν ξέρω σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσουμε, κύριε Κουτρουμπέλη. Αν δείτε την καταγγελία που έκανε. Μια παρέκβαση. Αν δείτε την καταγγελία που έκανε ένα από του μεγάλου οικονομολόγου Αμερική με αριστείο για το ότι δεν υπάρχει το δημόσιο χρέο αυτό και αυτή η υπερχρέωση και όλα αυτοί οι απάτε, που έχω εδώ στοιχεία να το πω, μάλιστα. Δεν είναι του παρόντος τώρα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα φρίξει ο κόσμος. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ να θέσω, μάλιστα, και εδώ χάρη να κάνουμε έτσι ένα τεστ, ένα διαγωνισμό εδώ με τους αγαπητούς τηλεθεατάς, οι οποίοι ασφαλώς όλοι, σχεδόν όλοι, είναι άνθρωποι με αγνά ελαττήρια και ενδιαφέροντα που παρακολουθούν τις σκεφτικές εκπομπές. Να τους θέσουμε ένα τεστ, ένα πρόβλημα πνευματικό. Λοιπόν, στο 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο 11 επαναλαμβάνω, στο στίχο 9 διαβάζουμε: «Και βλέπω συν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών το πτώμα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και τα πτώματα αυτών ουκ αφήσουσι τεθείρε εις μνήμα». Τι λέει εδώ, ένα πολύ παράδοξο πράγμα λέει εδώ η Αποκάλυψη. Οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, των φυλών και λαών και γλωσσών και εθνών, δηλαδή από όλα τα μέρη του κόσμου, βλέπουν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ το πτώμα των δύο μαρτύρων που θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο. Βλέπουν το πτώμα, ενικός αριθμός. Το πτώμα, επαναλαμβάνω, επί 3.5 ημέρες. Βλέπουν οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου το πτώμα των δύο μαρτύρων στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Και τα πτώματα αυτών, εδώ πληθυντικός, πτώματα, δεν θα επιτρέψουν τα όργανα του Αντιχρίστου να τεθούν σε μνήμα. Θα παραμείνουν άταφα 3.5 ημέρες και αυτά μέχρι να επεμβεί ο Θεός. Ώστε οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου βλέπουν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ το πτώμα και τα πτώματα αυτό των δύο μαρτύρων. Αυτό ήταν αδύνατο. Το πτώμα και τα πτώματα. Αυτοί οι βλάκες που μίλησαν και είπαν ότι η Αποκάλυψη λέει βλακίες, να μας εξηγήσουν τι εννοεί εδώ. Να δω τη σοφία τους και την εξυπλάδα τους. Την τηλεόραση. Το πτώμα, όχι πώς βλέπουν. Α, όχι, ναι, το βλέπουν. Όχι πώς βλέπουν. Για να βλέπουν από όλα τα μέρη του κόσμου, βλέπουν διαμέσου της τηλεοράσεως. Μάλιστα. Εδώ προφητεύει τηλεόραση. Αν μπορούσαν και αυτοί το 90 μετά Χριστόν να προφητεύσουν την τηλεόραση. Αλλά εγώ άλλο θέμα θέτω εδώ τώρα. Λέει βλέπουν οι άνθρωποι στην πλατεία της Ιερουσαλήμ το πτώμα και τα πτώματα των δύο μαρτύρων. Τι θα πει το πτώμα και τι θα πει τα πτώματα. Τη διάκριση. Είναι πολύ σημαντικό. Και αν εξηγήσουν τι θα πει το πτώμα και τι θα πει τα πτώματα, θα δουν ότι προφητεύεται εκτός από την τηλεόραση και άλλη καταπληκτική εφεύρεση της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τίποτα. Αυτό το θέτω ως τεστ εδώ στους αγαπητούς τηλεθεατές που μας ακούνε. Ωραία. Το πτώμα και τα πτώματα. Μάλιστα.
Κύριε Σιδηρόπουλε, έχω άλλες τρεις ερωτήσεις. Ναι. Θέλετε, επειδή έχουμε ένα τέταρτο, να τις αφήσουμε για μετά τον ελτίδηση να προχωρήσω λίγο και για τις ταυτότητες ή να... Καλύτερα να ολοκληρώσουμε, όσο... να έχουν οι αγαπητοί τηλεθεατές μια σφαιρική εικόνα περί Αντιχρίστου. Πόσο χρόνο θα δράσει ο Αντίχριστος και αν στην εποχή του ή... Υπάρχουν ναι. δύο γνώμες. Ναι. Κατάλληλος ότι θα δράσει 7 έτη, κατάλληλος ότι θα δράσει 3,5 έτη. Εγώ κλείνω υπέρ της δευτέρας γνώμης ότι ο Αντίχριστος θα δράσει επί 3,5 έτη, όσο ήταν και το χρονικό διάστημα της δράσεως του Χριστού. Ο Χριστός θα μεταχειριστεί τον αντιπαλό του τον Αντίχριστο επί ίσης ώρης. Θα δώσει και σε αυτόν 3,5 χρόνια διορία, λοιπόν, να ειδεί να κάνει και αυτός το έργο του. Θα υπάρξουν πολέμοι του Αντιχρίστου. Βεβαίως θα υπάρξουν πολέμοι του Αντιχρίστου, οι συγκινητοί χριστιανοί και προπάντων οι δύο μάρτυρες προφήτες που αναφέρονται ανωνύμως βεβαίως στο 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που είπαμε προηγουμένως, λένε οι πατέρες, αυτή είναι η επικρατέστερη γνώμη, ότι είναι δύο άνδρες οι οποίοι δεν απέθαναν ακόμη, ο Ηλίας και ο Ενόχ. Λοιπόν, δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, πολύ ισχυροί, θα έρθουν, θα επανέλθουν εδώ στην δημοσία δράση και θα διαφωτίσουν τον κόσμο για τον Αντίχριστο και θα κάνουν θαύματα μεγάλα. Δεν θα κάνει μόνο ο Αντίχριστος θαύματα και ο ψευδοπροφήτης με την δύναμη του Σατανά, θα κάνουν και οι δύο προφήτες μάρτυρες με τη δύναμη του Θεού, του Χριστού, θα ταράξουν τον κόσμο με τα κηρύγματά τους και με τα θαύματά τους, θα κάνουν και τιμωρητικά θαύματα κατά των ασεβών και θα μισηθούν από τον κόσμο. Θα θέλει δηλαδή απαλλαγή ο κόσμος αυτούς. Α, θα τους θεωρεί ταραξίες. Και θα θέλει να μετανοήσει ο κόσμος. Θα αισθάνεται ο κόσμος τύψης λόγω της ασεβίας του. Θα είναι ο ένοχος κόσμος. Λοιπόν, θα αντιδρά κατά κανόνα στο κήρυγμα των δύο αυτών μαρτύρων, θα τους θεωρεί ταραξίες και όταν τελειώσουν την αποστολή τους, τότε θα επιτρέψει ο Θεός να τους συλλάβει ο Αντίχριστος και να τους εκτελέσει. Μάλιστα. Και θα αφήσει τα πτώματά τους άταφα στην πλατεία της Ιερουσαλήμ για την διαπόμπευση. Τα πτώματα είναι σαφές, είναι τα νεκρά σώματα. Μάλιστα, το πτώμα. Πτώμα τώρα τι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βλέπουν 3,5 μέρες οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου στην πλατεία της Ιερουσαλήμ το πτώμα και τα πτώματα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και ένα άλλο ερώτημα. Παρακαλώ. Θα στείλει ο Θεός πρόσωπα, τους δύο μάρτυρες και άλλα πρόσωπα, συνειδητοί χριστιανοί, οι οποίοι θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο. Πότε έρχεται ο Αντίχριστος, έχετε από τις μαρτυρίες των πατέρων, από τα βιβλία της Εκκλησίας. Ο Αντίχριστος έρχεται τον καιρό της αποστασίας, έτσι λέει ο Παύλος. Θα έρθει η αποστασία από την πίστη, από το Θεό. Έχουμε και φαινόμενα σημερινά. Η απομάκρυνση του κόσμου από το Θεό και τότε θα έρθει και ο Αντίχριστος. Η αποστασία θα είναι το έδαφος που θα μπορεί να ευδοκιμήσει ο Αντίχριστος. Προετοιμάζει δηλαδή. Το έδαφος που θα μπορεί να ευδοκιμήσει ο Αντίχριστος. Τα πράγματα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε καιρό αποστασίας. Είναι ανησυχητικό δηλαδή. Ασφαλώς. Τα 3/4 της ανθρωπότητας είναι εκτός χριστιανικής πίστεως. Και ηθικής ζωής. Για εκτός χριστιανικής πίστεως, αλλά και αυτοί οι οποίοι λέγονται χριστιανοί, κατά το μέγιστο μέρος είναι αιρετικοί. 900 εκατομμύρια περίπου οι καθολικοί, παπικοί είναι αιρετικοί. Άλλα ξέρω 150 εκατομμύρια πώς είναι οι Προτεστάτες και αυτοί είναι αιρετικοί. Και οι Ορθόδοξοι πώς είναι, 200-250 εκατομμύρια. Και από αυτούς πώς είναι η πραγματική Ορθόδοξη. Ας πάρουμε την Ελλάδα που είναι η καρδιά του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. 2% εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή και είναι όλοι αυτοί οι συνειδητοί χριστιανοί. 400-500.000 εκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Μασονία υπάρχει, σατανισμός υπάρχει, μαγεία υπάρχει,
Λοιπόν, πλάνη υπάρχει. Αμοραλισμός υπάρχει. Λοιπόν, άμα βγεις έξω στον δρόμο εδώ και σταματήσεις 100 βαπτισμένους Ορθόδοξους Χριστιανούς και τους ρωτήσεις τι είναι ο Χριστός για σας, θα παρουσιαστεί κύριε Κουτρουμπέλη στους 101 που να ομολογήσει με συγκίνηση και ενθουσιασμό πως ο Θωμάς και να πει ο Χριστός για μένα είναι ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Θα τον πούνε Μαχάτμα, θα τον πούνε Γουρού, θα τον πούνε... Θα πούνε καλός άνθρωπος, φιλόσοφος, ένας παιδαγωγός, ένας κοινωνιολόγος, ένας μεταρρυθμιστής, ένας κομμουνιστής, ένας μαρξιστής, ένας σοσιαλιστής, ένας μπίστης θρησκείας. Στους 100 θα βρεθεί ένας που θα πει είναι ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Να πω και κάτι άλλο. Ότι στις ημέρες μας έχουν ανακαλυφθεί, έχουν γίνει εφευρές επιστημονικές και έχουν δημιουργηθεί τα φοβερά όπλα, πολεμικά όπλα, με τα οποία θα συμβεί η μεγάλη καταστροφή. Μιλάτε για τα όπλα μαζικής καταστροφής. Λοιπόν, ναι. Προφητεύονται αυτά μέσα στη Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και συγκεκριμένες τοποθεσίες. Έχει γίνει κράτος το Ισραήλ στις ημέρες μας. Επαληθεύτηκε μια μεγάλη προφητεία των Γραφών έπειτα από 2.000 χρόνια περίπου. Το κατέχον άρτη που λέει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε ο κατέχον, αυτός που εμπόδιζε ο κατακτητής, έφυγε από την Αγία Γη, από την Παλαιστίνη. Επανήλθαν οι Εβραίοι και δημιούργησαν κράτος όπως προβλεπόταν, προφητευόταν από τις Γραφές. Επίσης πήραν την πόλη τους στην Ιερουσαλήμ στις ημέρες μας. Λοιπόν, εάν αρχίσουν να κτίζουν και το ναό, τυνάξουν το τέμενο στο ομάρ στον αέρα και αρχίζουν οι Εβραίοι να κτίζουν το ναό, σημαίνει ότι ο αντίχριστος είναι επιθύρες. Εμφανίστηκε και το 666 ο αριθμός του αντιχρίστου. Θα μιλήσουμε τον κύριο Μιλά μετά για αυτό. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα σημεία σε αδρές γραμμές τα ανέφερα. Θα ήθελα, από βερά σημεία της εποχής μας δείχνουν ότι είναι κοντά. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και όταν λέμε ότι είναι κοντά, δεν ξέρουμε ακριβώς. Σε μερικά έτη, σε μερικές δεκαετίες, ο κύριος ξέρει ακριβώς. Πάντως είναι κοντά. Μηνύματα, και ήρθα και πάλι μαζί, μου είχαν πάρει κάποια τηλέφωνα και ήθελα μια διευκρίνηση για αυτά τα οποία δεν παρακολούθησαν στην αρχή, που αναφέρθηκα στο πρόσωπο του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεκταρίου, ο οποίος μου έδωσε, μου έστειλε μάλλον, την παρακάτω δήλωση. Τη διαβάζω επιτροχάδη, διότι έχουν πάρα πολλά θέματα που ακόμα δεν έχουν αναπτύξει, για να μπούμε και σε τηλέφωνο. Για δημοσιευθή σας συνέντευξή μου στο περιοδικό Max, έχω να πω τα εξής. Προμηνώς ήρθαν εις τη Ρεάλ Μονή μας δημοσιογράφοι εκ μέρους της εφημερίδας Έθνος και του ιδιοκτήτου αυτής, κ. Μπόμπολα, οι οποίοι μας επήραν συνέντευξη με θέμα σατανισμός, μαγεία, μασονία. Παρακαλώ προσέξτε τις επικεφαλίδες. Για να δημοσιευθεί στην εφημερίδα Έθνος ή στο ένθετον περιοδικών αυτής. Οι δημοσιογράφοι όμως απέκοψαν και διεστράβλωσαν τμήματα της συνέντευξεώς μου και επιπλέον επόλυσαν τη συνέντευξή μου χωρίς την έγκρισή μου στο περιοδικό Max. Καταγγέλλω αυτούς εις το ελληνικό χριστιανικό λαό και ήδη ο νομικός μου σύμβουλος κ. Διαμαντόπουλος Αθανάσιος έχει λάβει εντολή να διώξει ποινικώς τους ανωτέρους δημοσιογράφους οι οποίοι παραβίασαν τη συμφωνία μας και μοσκοπούλησαν τη συνέντευξή μου. Συγγνώμη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο σκανδαλισμό στου χριστιανού, οι οποίοι είδαν τα ιερά σύμβολα τη πίστεώς μας, όπως το μοναχικό σχήμα, καθώς και επίσης και τις δικές μου φωτογραφίες, εις ένα περιοδικό που είναι γεμάτο από άσυμνες και πορνικές φωτογραφίες και άρθρα. Οπότε η δικαιοσύνη έχει πλέον το λόγο. Με ευχές και εν Χριστώ αγάπη, ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίου Σεραφείμ Σαρόφ και Αγίου Αυγουστίνου, Τρίκο Δωρίδος. Και είπα και κάτι άλλο, είναι ένα δυστύχημα δυστυχώς ότι κάποια αφρισμένη γυναίκα γνωστή την μαζεύουν, που την έδειξαν από την κρατούσα εκκλησία για συγκεκριμένους λόγους, τη μάζεψαν κάποιοι παλαιολογίτες και τη γυναίκα αυτή η οποία την βάζουν και μιλάει σε ανθρώπους, δεν ξέρει ούτε τι λέει, ούτε κατηγοράει. Ανεφέρθηκα του πατρός Νεκταρίου, τον είπε μασόνο, τον είπε σιωνιστή, τον άνθρωπο χωρίς καν και τον γνωρίζει προσωπικώς. Και λυπούμε, καλά, αυτή είναι αυτή η αφρισμένη γυναίκα. Λυπούμε για αυτούς οι οποίοι, κυρίως τον ιερέα και άλλους ιερείς, οι οποίοι τις δίνουν άσυλο και κάποια στιγμή, το λέω αυτό, είμαι δίκαιος, θα απαντήσω ορθόδοξα αλλά σκληρά εάν χρειαστεί και για αυτούς. Ας είναι με το παλαιό, μη γελιώνται. Το ξαναλέω αυτό πράγμα, διότι κάποια πράγματα έχουν όρια και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι από όλους προς όλους. Λοιπόν, συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά γίνεται μια κατάφορη αδικία και δεν μπορώ όταν βλέπω συστηματικά και χωρίς καν στοιχεία να διασύρεται το πρόσωπο οποιοδήποτε ανθρώπου έχει του πατρός Νεκταρίου. Λοιπόν, επανερχόμεθα, πρέπει να με φοβούμε να τον αντίξει το κύριο Σεντρόπουλο.
Κύριε Κουτρουμπέλη, δεν πρέπει να φοβούμεθα τον Αντίχριστο εάν είμεθα συνειδητοί χριστιανοί, αν είμεθα άνθρωποι όντως του Χριστού. Διότι ο Αντίχριστος δεν έρχεται για να τιμωρήσει τους χριστιανούς, τους αληθινούς λάτρες του Θεού, έρχεται να τιμωρήσει τον κόσμο, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλησαν να κυβερνηθούν από το Χριστό με το Ευαγγέλιο της αγάπης και όλων των καλών. Λοιπόν, ένας κόσμος που δεν θέλησε να κυβερνηθεί από το Χριστό με το Ευαγγέλιο της αγάπης είναι άξιον και δίκαιον να κυβερνηθεί από τον Αντίχριστο και να καταστραφεί. Ως προς τους χριστιανούς, ο Θεός δύναται να τους προστατεύσει ακόμη και με παρεμβολή αγγέλων. Δύναται επίσης να τους δώσει δύναμη να ανθέξουν στους διωγμούς και στα μαρτύρια και να γίνουν μάρτυρες. Το να γίνει κανείς μάρτυρας Χριστού, αυτό είναι το μεγαλύτερο και ζηλευτότερο προνόμιο. Κατά την εποχή του Αντιχρίστου η Εκκλησία θα αποκτήσει τους ενδοξωτέρους μάρτυρές της. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συγκεκριτοί χριστιανοί και θα υποκύψουν στον Αντίχριστο και θα πάρουν το χάραγμα της φραγίδα του Αντιχρίστου, λοιπόν, αυτοί είναι οι δυστυχείς και αυτοί πρέπει να φοβούνται. Θα σας ξαναρωτήσω μετά. Ο Χριστός είναι Θεός παντοδύναμος. Ο Αντίχριστος είναι ένα πεπερασμένο «ον», όχι αυτοδύναμο, με την δύναμη του Σατανά θα ενεργεί. Ο Χριστός είναι αυτοδύναμος και παντοδύναμος ως Θεός και αυτός θα νικήσει τελικώς. Έτσι λέγει η Αποκάλυψη. Το αρνίον θα νικήσει, δεν θα νικήσουν τα πολυκέφαλα και τα πολυκέρατα θηρία της Αβύσσου, θα νικήσει το αρνίον, διότι το αρνίον βασιλεύς βασιλέων εστί και κύριος κυρίων και η μεταυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή και αληθινή. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής, όπως λέει σε αυτό το σημείο ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός θα αναλώσει τον Αντίχριστο με το πνεύμα του στόματός του, με ένα φύσιμα του στόματός του. Είναι μια εικόνα να δείξει πόσο ισχυρός είναι ο Χριστός και πόσο αδύνατος είναι ο Αντίχριστος μπροστά στον Χριστό. Ένα φύσιμα. Λοιπόν, θα κάνει ο Χριστός και διέλυσε τον Αντίχριστο. Επίσης λέγει ότι θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Ένα δύσκολο χωρίο που σημαίνει με την επιφάνεια της παρουσίας, με τη λάμψη της δυναμεώς του. Αρκεί να λάμψει μόνο το σπαθί του Χριστού, να εκφραστούμε έτσι, χωρίς να το χρησιμοποιήσει καν ο Χριστός, αρκεί να λάμψει το σπαθί του Χριστού, και κατατροπώθηκε ο Αντίχριστος, με την αστραπή της θεότητός του θα τον διαλύσει και θα τον κάνει σκόνη. Λοιπόν, να μην φοβόμεθα λοιπόν τον Αντίχριστο, να προσπαθούμε να είμεθα συνειδητοί χριστιανοί, δια πίστεως, δια εκκλησιασμού, δια μελέτης γραφής, προσευχής, εξομολογήσεως των αμαρτιών μας σε πνευματικό πατέρα, θείας κοινωνίας και πνευματικού αγώνος εναντίον των παθών μας, του κόσμου και του διαβόλου. Κύριε Σεντρόπουλε, θα επανέλθουμε μετά στις ερωτήσεις μαζί με τον κόσμο που θα έχουμε. Να περάσουμε στον κύριο Μελά. Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Μελά, που να ευχαριστηθεί το ακροατήριο, οι τηλεθεατέ που ξέρω πόσο εκτιμούν τους συγχρόνους γέροντες. Ένας από τους συγχρόνους γέροντες, τον οποίον τιμώ ως μεγάλον Άγιο της εποχής μας, ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε: «Εγώ δεν φοβάμαι τον Αντίχριστο, γιατί αγαπώ τον Χριστό και πιστεύω στον Χριστό. Και αν έρθει στις ημέρες μου ο Αντίχριστος», έλεγε, «εγώ θα πάω κοντά και θα τον τσιγκλίσω, θα τον ερεθίσω», λέει, «για να μαρτυρήσω για τον Χριστό». Λοιπόν, ο κύριος Μελάς έχει πρώτη ερώτηση θέλω να σας θέσω και θέλω να συνοψίσουμε για να δώσουμε και την εικόνα του προβληματισμού που πάρα πολλούς ανθρώπους τους απασχολεί στη σημερινή μορφή του ηλεκτρονικού προβλήματος με τη μορφή του φακελώματος. Καταρχάς, υπάρχει στις μέρες μας προσπάθεια ηλεκτρονικού φακελώματος? Υπάρχει και μάλιστα το επιδιώκουν με όλα τα μέσα.
θα έλεγα. Ποιος είναι ο λόγος και ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της παγκόσμιας? Ο λόγος είναι η υποδούλωση όλων των ανθρώπων της γης στον αντίχριστο το οποίο ανέφερε προηγουμένως. Αυτό το θεολογικό μέρος. Πάμε στο πρακτικό, στο πολιτικό μέρος. Το πολιτικό μέρος και στο στρατιωτικό μέρος είναι η υποδούλωση και ο έλεγχος της συνειδήσεως των ατόμων. Δηλαδή, ο έλεγχος της σκέψεως των ατόμων. Την προηγουμένη Δευτέρα μιλήσαμε για τον κίνδυνο από Ανατολάς, από την Τουρκία, έτσι, και από τα Σκόπια δευτερευόντως. Ο κύριος όμως κίνδυνος, ο μέγιστος κίνδυνος έρχεται από τη Δύση. Έρχεται από τη Δύση μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος, μέσω του ελέγχου της συνειδήσεως των ατόμων, εφόσον πάρουν το σφράγισμα, το χάραγμα δηλαδή, και τους τοποθετήσουν και μικροτσίπ. Ο Αϊνστάιν, ο μεγαλύτερος τεχνολόγος θα λέγαμε του 20ου αιώνα, έτσι, είχε πει, μήπως δεν φοβούμε την κυριαρχία μιας παγκόσμιας κυβερνήσεως? Μάλιστα τη φοβούμε, τη βλέπω να έρχεται και μάλιστα με επικίνδυνη μορφή. Και αυτός ο Αϊνστάιν ήταν Εβραίος. Και όπως είπε και ο κ. Σωτηρόπουλος προηγουμένως, ότι ο αντίθετος θα έρθει από το... από τη Φιλίπη Δάλμα. Από τη Φιλή του Δάλμα. Από τους απειθούντες Εβραίους όμως. Από τους απειθούντες. Όχι τους... όπως είπαμε... τους σιωνιστά δεν κατηγορούμε τον λαό. Εγώ δεν κατηγορώ, εγώ κατηγορώ το εξής. Ότι οι Εβραίοι από τις μελέτες που έχω κάνει εγώ, μετά το 606 π.Χ. αρνήθηκαν προοδευτικά, και ιδίως στο Εβραϊκό Ιερατείο, το Θεό και ασπάστηκε το σατανισμό. Και γι' αυτό όταν ήρθε ο Χριστός της γης, στη γη, βρήκε μόνο, λέει, καμιά δεκαετία χιλιάδες Εβραίους, τους Εβραίους Καραΐμ, οι οποίοι κατεδιώκονται από τους παντοδυνάμους Φαρισαίους και αυτή τη στιγμή είναι νεκροθάλασσα. Όλοι οι άλλοι είχαν ασπαστεί εμέσως τον σατανισμό, οι Εβραίοι. Και ήρθε ο Χριστός και με τα θαύματά του, τη θεία του διδασκαλία, τους έστειλε, θα λέγα, 2000 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Σήμερα όμως, οι Εβραίοι, με τη συνεχή επιδίωξή τους, έχουν κατορθώσει να ελέγχουν όλες τις κυβερνήσεις της γης. Δηλαδή, το μέσω μασονίας, μέσω Εβραίων, μέσω κρυπτοεβραίων. Δηλαδή, υπάρχουν πεστοές, υπάρχουν μυστικές εταιρείες, υπάρχουν υπερστοές, υπάρχουν ειδικά κέντρα όπως είναι και υπάρχουν και κέντρα κανασκοπίας, αλλά εκείνο που βέβαια κινεί τον κόσμο, επιτρέψατε μου, είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και οι υπερτράπεζες και οι τραπεζίτες που είναι και αυτοί σιωνιστές και γνωστό. Μα τα περισσότερα χρήματα τα έχει ο λεγόμενος βασιλεύς του Ισραήλ εν εξορία, ο οποίος μέσω αυτό κάνει ό,τι θέλει μέσα στον κόσμο. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτή, αλλά θέλω να μπούμε, λοιπόν, να προσπαθούμε, ναι, στο θέμα μας. Αυτό θέλω να πω, εκεί θέλω να καταλήξω, έτσι. Λοιπόν, οι Εβραίοι με τον βασιλιά που είχαν από τότε, μετά το 606 π.Χ. εν εξορία, και τον οποίο κατά ελάχιστες περιόδους έχουν σταματήσει γιατί σκοτώθηκε και μέχρι που να βρουν τον επόμενο καθυστέρησαν. Τι στοιχεία έχουμε γι' αυτό, ότι οι Εβραίοι της Διασποράς είχαν βασιλιά? Ότι την εποχή του Περικλέους, η κεφαλή του όφελε ο βασιλιάς με την κυβέρνησή του ήταν στην Αθήνα. Έχουμε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και να πούμε αυτά που σε ενδιαφέρουν μας σαν Έλληνες. Το 1488, όπως είπαμε τη Δευτέρα, αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία ότι ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Το 1488, 35 χρόνια μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, γιατί κάνει διαφώνηση, ο βασιλιάς του Ισραήλ εν εξορία ευρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Και συνέχισε, πήγε στην Ισπανία κλπ. Λοιπόν. Παρακαλώ λίγο τον ήχο, γιατί έχουμε μικροφωνισμό. Αν έχει την καλοσύνη μέσα, ρυθμίζει τον ήχο, γιατί ακούγεται ένα μικροφωνισμό στο μικρόφωνο του κύριου Μελά. Αυτός ο βασιλιάς του Ισραήλ εν εξορία δημιούργησε και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τον δεύτερο και ετοίμαζε και τον τρίτο, γι' αυτό και χώρισε και την ανθρωπότητα σε δύο μεγάλες παρατάξεις, δύο σχηματισμούς. Και αν έχουμε διαβάσει, όπως και τον Πάτον, ο οποίος τον εμπόδισαν να προχωρήσει για να καταλάβει μεγαλύτερο χώρο, διότι δεν είναι καύσιμα, και όταν είπε ότι θα εκδώσει βιβλίο, δολοφονήθηκε. Ακόμα και ο Πάτον. Είναι γεγονός ότι πριν την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού είχαμε ένα διπολισμό. Μάλιστα. Εντέχνος. Ο οποίος όμως είχε δημιουργηθεί από ποιους? Από τους Εβραίους.
Ξέρουμε ότι στην πρώτη κομμουνιστική κυβέρνηση της Ρωσίας συμφωνώ ότι ο ειδής ορισμός και από τους 500 για λόγους γιατί το κάνουν για να προκαλέσουν τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με μόνο ουδέτερο κράτος στο Ισραήλ που το είχαν βάλει ούτε σαν απολύτως ειδήσι και να κυριαρχήσουν δι' αυτού τις καταστραμμένες ανθρωπότητες και γι' αυτό και πολλοί προφήτες λένε ότι με ένα παγκόσμιο πόλεμο θα καταστραφεί το 1 τρίτο της γης, έτσι το ξέρουμε αυτό, τον ανθρώπο της γης. Επειδή όμως, εδώ είναι το πρόβλημα, από εδώ έρχεται το πρόβλημα, το ηλεκτρονικό, το 1952, γιατί το τρίτο παγκόσμιο το πόλεμο τον σχεδίαζε για το 55 με 60. Το 1952 όμως ανακαλυφθήκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι είναι μια φοβερή ανακάλυψη. Μάλιστα. Και συνεχεία και η λυπή τεχνολογία, οι ακτίνες λέιζερ, τα μικροτσιπ, ή έξυπνα θράψματα που τα λένε στην Αμερική και διεπίστωσαν γιατί όλες τις εφευρέσεις του λευκού ανθρώπου τις αγοράζουν λόγω του ότι έχουν πολλά χρήματα οι Εβραίοι και τις αξιοποιούν εναντίον της ανθρωπότητας. Εδώ είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, διεπίστωσαν λοιπόν αυτοί ότι μπορούν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα χωρίς να κάνουν κάποιο πόλεμο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την νεότερη τεχνολογία, δηλαδή μικροτσίπ, αρχίδες λέιζερ κλπ. Διακόψω να συνοψίσουμε, μισό λεπτό, γιατί θέλω συνοψίσουμε και να επικεντρώσουμε το θέμα μας. Φύγαμε λοιπόν από το διπολικό σύστημα που υπήρχε και μπήκαμε στο τριπολικό. Ήδη αυτή τη στιγμή όλα έχουν μπει στην πολιτική οικονομία, η οποία δουλεύει εν δυνάμει και όχι σε στατικό επίπεδο, τριπολικά. Έχουμε την αμερικανική υπερδύναμη, την ευρωπαϊκή υπερδύναμη που προσπαθεί, μισό λεπτό, να ανασυντάξει και να παγιώσει τις δυνάμεις της, οικονομικές, στρατιωτικές κτλ. Και έχουμε και την ΝΑΦΤΑ των τεσσάρων ασιατικών τίγρων, όπως λέγεται, με κέντρο την Ιαπωνία, που είναι μια άλλη δύναμη σε σχέση με τις δύο δυνάμεις. Είναι τριπολική η πολιτική οικονομική δύναμη του πλανήτη σήμερα. Αυτό είναι γεγονός. Και το συζητάνε όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί αναλυτές, δεν είναι κάτι δικό μου. Από εκεί και πέρα τώρα, πέστε μας, η ΝΑΦΤΑ, η Αμερική, με όλα κυρία, τις πέρα στο σιωρισμό και τις Βρυξέλλες, το κέντρο της Ευρώπης, στοχεύει σε ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θέλω να μου πείτε ποιος είναι αυτός, αν μπορείτε, ναι. Και θα σας βοηθήσω και εγώ κατά τη γνώμη μου ό,τι μπορώ να πω και από εκεί και πέρα, ναι. Πού στοχεύουν και πώς θα αντιδράσουν. Πώς και το δυο μας είναι να ενημερωθούν οι τηλεθεατές, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά σας έχω καλέσει, σύμφωνα, σας θέλω να πείτε θέμα, να μην μονοπολίσετε τον χρόνο σας. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια είπαμε, έχουν ανακαλυφθεί αυτά τα λεγόμενα μικροτσίπ. Δηλαδή, αυτά είναι στην ηλεκτρονική, στα επιστημονικό χώρο μας. Είναι μικροκυκλώματα, τα οποία μάλιστα κατασκευάστηκε από τα δύο, που είναι όσο είναι η άκρη της τρίχας, σε θερμοκρασία 150 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ο βαθμός είναι πρωτεϊνικής μάλιστα συνθέσεως, για να δίνουν ενέργεια από το ζωικό. Αυτά τα μικροτσίπ τα έχουμε δοκιμάσει. Και διεπίστωσαν ότι μπορούν να κατευθύνουν το ζώο, το έντομο, πάνω σε μέλισσα και την κατεύθυνση να πηγαίνει. Μόνο σε άρθη παπαρούνης λόγω, σε, πώς τα λέμε, στο θυμάρι. Μιλάτε λοιπόν για τους δορυφόρους που μέσω των δορυφόρων παίρνουν κάποια κωδικοποιημένα μηνύματα μας. Το μικροτσίπ. Πάμε στο μικροτσίπ λοιπόν τώρα. Το μικρό, αρχίζουμε από το μικρό. Λοιπόν, το έχει πρόγραμμα ή παίρνει μήνυμα, αυτό θέλω να διευκρινίσουμε. Το μικροτσίπ είναι ένα μικροκύκλωμα. Έχει πρόγραμμα, αυτούσιο, αυτόνομο. Έχει αριθμό το καθένα. Κωδικό, ναι. Έτσι, αριθμό. Και ξέρω ότι το τάδε μικροτσίπ έχει μπει στο τάδε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό από το κομπιούτερ μέσω δορυφόρων το επηρεάζουν και το κατευθύνουν όπου θέλουν. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να βάλουν και στον άνθρωπο. Καταρχάς ξεκίνησαν με τα προϊόντα τα βιομηχανικά. Ποιος είναι ο λόγος, ξέρετε, γιατί βάλανε ως δικαιολογία το barcode. Για να δουν αν θα αντιδράσουν χριστιανικά, τη γνώμη. Θα αντιδράσουν ή θα το περάσουν ντούκου, λέμε. Ακούσατε, εγώ σας ακούω, αλλά επειδή μας ακούνε και κάποιοι άνθρωποι και έχουν άλλη ορθολογιστική αντίληψη, η δικαιολογία του επιστημονικού χώρου και μάλιστα ο χώρος του εμπορίου κυρίως, ο οποίος οθέτησε το σύστημα, έφερε ως δικαιολογία ότι για να μπορεί να ελεγχθεί το κάθε προϊόν της παραγωγής, του κάθε κέντρου παραγωγής, θα έπρεπε να αριθμηθεί και για να ελέγχει την ποιότητα και η ποσότητα, ταυτόχρονα να μπορεί μέσα από τον κρατικό μηχανισμό να γνωρίζεται η παραγωγή και η ποιότητα της κάθε βιομηχανικής μονάδας. Μάλιστα. Παράλληλα, έτσι συστηματοποιούνται τα προϊόντα στη διεθνή αγορά
και υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση, θα λέγαμε, της ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων. Αυτό ήταν το βασικό υπόμνημα και παγκόσμια δικαιολογία. Η δικαιολογία. Η δικαιολογία, σας λέω. Η δικαιολογία του να μπει το barcode σε όλα τα προϊόντα και φυσικά αρχικώς υιοθετήθηκαν εναλλακτικά συστήματα ηλεκτρονικού τρόπου αρχιοθέτησης, αργότερα όμως αντικαταστάθησαν ως το επικαλεστέρω το barcode, το οποίο barcode, όπως επισήμως έχει επαληθευθεί κατά κόρον από όλο τον κόσμο, και θα δούμε τώρα πώς, ότι έχει το 666 περιέργως. Γνωρίζουμε ότι και κάποιες άλλες περισσίες δημόσιες και μεγάλα κέντρα και χώροι χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτόν τον αριθμό, και γνωρίζουμε και ότι το κίνημα της είναι εντολή της να χρησιμοποιείται όσο δυνατόν σημαντικότερα και περισσότερο, διότι έχει ποιοτικές ικανότητες. Μπαίνουμε λοιπόν στην καρδιά του ηλεκτρονικού φακελώματος. Πέστε μας λοιπόν, γιατί πιστεύετε, επαναλαμβάνω το ερώτημα, ότι πέρα από αυτά τα οποία είπα εγώ και σας μετέφερα τον αντίλογο του χώρου, του εμπορίου και όλων αυτών των ανθρώπων, τα οποία αν τους είχατε μπροστά σας, αυτά θα σας έφερναν. Για να κάνουμε οικοδομητικότερο το διάλογο. Δεν είναι αυτό το κίνητρο, και είναι καθαρά σατανοκίνητο να βληθούν αρχικώς οι χριστιανικές κοινότητες και κυρίως η Ορθόδοξη Εκκλησία, αν είναι σατανοκινούμενη αυτή η διαδικασία και ενέργεια. Προηγουμένως, ο κ. Καθηγητής, ο κ. Ανθρώπος, είπε ότι ο αριθμός του ανθρώπου εστία, έτσι, και ο αριθμός αυτό 666. Άρα λοιπόν ο διάολος έχει τον αριθμό 666. Έχει 6 σιγματάφε με ελληνικούς μελληνικά ψηφία γράμματα. Ο διάολος θέλει να βάλει όλο το λαό της γης στο δικό του, στη δική του σφαίρα επιρροής. Πώς θα το επιτύχει? Με τον αριθμό βάζοντας το 666 παντού. Αλλά έχει καλοσύνη με την οποία έχουν πέρα διαφημίσεις. Κρατήστε το σκεπτικό σας, παρακαλώ, και θα ολοκληρώσω. Γιατί ήδη έχουν ανοίξει και θέλουμε να επικοινωνήσουμε πάρα πολλοί κόσμοι. Όσο μπορούμε, πιο σύντομα, συνοπτικά, συγγνώμη που θέλω να σας βάλω σε ένα τέτοιο καλούπι, αλλά ίσως μέσα από τις ερωτήσεις σας δοθεί ευκαιρία να απαντήσετε. Λοιπόν, όχι ακόμα, 5 λεπτά δεν θέλω να σας αφήσω έτσι, γιατί δεν αναπτύξω θέμα και δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, και είναι λογικό, άλλωστε δεν σας έδωσα τον χρόνο να μιλήσετε. Παρακαλώ πολύ, πέστε μας λοιπόν, ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο κόσμος πάνω σε αυτό και γιατί. Έτσι, αρχίστε μόνο σας να λέτε ένα-ένα. Τα μέτρα είναι να μην δεχθούμε καμία κάρτα, ούτε ηλεκτρονική, ούτε ηλεκτρονική ταυτότητα, ούτε κάρτα υγείας, ούτε κάρτα διοδίων, διότι επειδή αυτές θα έχουν και τον αριθμό 666, θα έχουν και μικροτσίπ, θα μπορούν ανα πάσα στιγμή να μας παρακολουθούν και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και με ακτίνες λέιζερ από τις Βρυξέλλες ή από το Λουξεμβούργο ή από την NSA της Ουάσιγκτον να μας προκαλούν καρκίνο. Είναι το φοβερότερο που μπορούμε να πάθουμε από το αν πάρουμε τις κάρτες ή τις ταυτότητες. Διότι αυτές θα έχουν μικροτσίπ. Και επειδή θα έχουν μικροτσίπ, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ξέρουν πού βρισκόμαστε. Αυτό το πράγμα είναι, αν το πάρουν οι ένοπλες δυνάμεις, καταστρέφονται. Δηλαδή μπορούν ανά πάσα στιγμή να μας εξουτρώσουν. Δηλαδή είναι κίνδυνος θάνατος και για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά με τον νόμο που έκαναν το 1986, το 1599, εξαίρεσαν από τις νέες ταυτότητες τις ένοπλες δυνάμεις και τους βουλευτές. Γιατί τους εξαίρεσαν? Άρα λοιπόν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό. Άρα βλέπουμε λοιπόν μέχρι τώρα σε αυτά που αναφερθήκατε. Έχουμε λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Το πρώτο είναι ότι πέρα από το φακέλωμα μέσω των μικροτσίπ ή γενικότερα του σχεδίου αυτού, έχουμε γενετική μετάλλαξη, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ανεπάνωση βλάβη στην υγεία, δεν είναι μόνο η μορφή καρκίνου μέσα από τις ακτινοβολίες. Αυτό θα γίνει όχι με τις ταυτότητες όμως. Δηλαδή μπορεί να μας προκαλέσουμε ακτίνες λέιζερ από τις Βρυξέλλες. Με το μικροτσίπ το οποίο αναφέρθηκατε. Το μικροτσίπ το οποίο θα είναι στην ταυτότητα. Αυτό δεν επηρεάζει συναισθηματικά τον άνθρωπο. Αυτό είναι εμβόλιο, το έχω ακούσει. Αλλά όταν όμως αργότερα μας πούνε, ξέρεις, χάνονται οι ταυτότητες. Ξέρεις, αλλοιώνονται οι ταυτότητες. Ξέρεις, κάνω αυτό. Πάρτε το σφράγισμα. Δηλαδή να γράψουμε το 666 με τον αριθμό με λέιζερ και με μικροτσίπ. Σε ένα σημείο σωματώδη. Οπότε από εκεί και πέρα θα μπορούν να μας επηρεάζουν και συναισθηματικά. Διότι όποιος το αρνηθεί και έχει ταυτότητα θα πεθαίνει με καρκίνο, όπως είπαμε προηγουμένως. Όποιος το πάρει θα μπορούν να τον επηρεάσουν συναισθηματικά. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Γιατί λιγάκι θέλω έτσι
παρότι θέλω να σας ρωτήσω. Όχι, είναι ο χρόνος μας πιέζει. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Γιατί θα πει, θα αναρωτηθεί ένας μερικός άνθρωπος. Ναι. Καλά. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Τη στέρηση της ελευθερίας του ανθρώπου και αυτή την κατανοώ προς εξυπηρέτηση της ολιγαρχίας που θα κυβερνά. Την κατανοώ και αυτή. Το να θέλουν να πεθάνουν στη στιγμή που πάγουν του κόσμου μαζικά όπλα την ανθρωπότητα με ένα τέτοιο τρόπο από καρκίνο, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι ναι, μεν η μέθοδος αυτή, μπορεί να προκαλεί κάποιες γενετικές ανομαλίες και προβλήματα στην υγεία που να επιφέρει ακόμα και το θάνατο, κατανοητό. Το ότι διαλέγουν αυτόν τον τρόπο για να ξαποστρέψουν την ανθρωπότητα είναι λίγο παρατραβηγμένο. Κάπου εκεί μπορούμε να λογικοποιήσουμε, κάπου εκεί μπορούμε να λογικοποιήσουμε το κίνητρο των ανθρώπων, το φακέλωμα και την υποδήλωση του καταναλωτή άλλωση. Την εξολόθρευση δεν μπορεί να καταλάβει. Λοιπόν, αυτοί τι θέλουν. Θέλουν να ελέγχουν όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, το οποίο μίλησαν προηγουμένως, όταν θα έρθει. Πρέπει να μπορεί να ελέγχει αυτός όλους τους ανθρώπους της γης. Πρέπει να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, ο απόλυτος δικτάτορας. Πώς θα το επιτύχει? Πρώτα με τις ταυτότητες. Η ταυτότητα είναι ένα τρόπο συναλλαγής. Είναι συναλλαγής. Η πιστοποίηση της προσωπικότητας σε ένα κρατικό μηχανισμό, α, β, γ. Ναι. Όποιος όμως πάρει τις ταυτότητες, συνεχεία θα του πούνε, επαναλαμβάνω, επειδή χάνουν οι ταυτότητες, επειδή χίλιες δύο δικαιολογίες υπάρχουν, πάρε το χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο, ώστε ανά πάσα στιγμή να ξέρουν ποιος είσαι, που είσαι και να πηγαίνεις με αυτό να κάνεις συναλλαγές ώρες με το χάραγμα στο χέρι, έτσι, ώστε να μην χρειάζεται να κουβαλάς χαρτιά και διάφορα άλλα επιστημικά. Να σε κλέψουν, να σε ληστέψουν. Λοιπόν, αυτό θα είναι το προκάλημα. Αυτό κατανοώ. Το καρκίνο δεν κατανοώ. Ο καρκίνος, να σου πω το εξής, ότι όταν εγώ είδα για πρώτη φορά ακτίνες λέιζερ, είδα το 1969 όταν πήγα να περάσω το τμήμα διοικητολόγου στην Χαλκίδα. Και εκεί είδαμε για πρώτη φορά διόπτρες υπερήθρων ακτίνων. Και υπέρασε και γύρω να νύχτα. Δεν έχετε υπόψη που βλέπεις από μέσα τη νύχτα, καθαρότατα έτσι. Διαγράφει το σώμα. Και μας έλεγαν και εκπαιδευτά, γιατί το λέγανε και τα στρατιωτικά βοηθήματα. Μην σκοπεύετε το ίδιο άτομο για πολλή ώρα με τη διόπτρα, διότι μπορείτε να προκαλέσετε στήρωση και καρκίνο. Αυτό ήταν. Άρα λοιπόν, συγγνώμη να κεφαλαιώνουμε, γι' αυτό να καταλάβω το σκεπτικό σας. Άρα εδώ πέρα δεν μιλάμε για συνειδητό, θα λέγαμε συνειδητή, συγγνώμη, πρόκληση καρκίνου σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά η μεθοδολογία προκαλεί βλάβη στην υγεία. Μιλάτε λοιπόν και έρχεστε στην επιστημονική επιβεβαίωση της εποχής μας, μάλιστα, ότι πάσα ακτινοβολία και μάλιστα ιονιζομένη από κάθε μεταλλική επιφάνεια ή οικοσυσκευή προκαλεί μέσω των βορβιδισμών των σωματιδίων και των μικροσωματιδίων γενετικές μεταλλάξεις. Δηλαδή βορβαδίζει το DNA του ανθρώπου και πλέον έχουμε άριθμες αναπτύξεις κυττάρων, είναι τα γνωστά γονίδια και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, άρα λοιπόν το σύστημα, η τακτική της υποδούλωσης για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς τους σε ολόκληρη την ανθρωπότητα θα προκαλέσει πλέον βλάβες υγείας. Όχι συγκεκριμένο ατόμο με τη θέλησή τους. Και συγκεκριμένο ατόμο με τη θέληση αυτών. Δηλαδή, ο Μελάς, έτσι, ο Κουτρουμπέλης, ο Σωτηρόπουλος είναι αντίθετοι του συστήματος. Εφόσον έχουμε την ταυτότητα μαζί μας, θα μπορούν να πάνε στιγμή να μας επισημάνουν και να μας προκαλέσουν καρκίνο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με μία μέθοδο, κύριε Βελά. Εάν ο πομπός είναι ταυτόχρονα και δέκτης και αυξήσουν την ένταση της ακτινοβολίας λήψος, να προκαλεί πλέον σε πολύ ταχύ ρυθμό της γενετικής γαλάξης έναντι του άλλου δέκτη, ο οποίος έχει μια παθητική λήψη σε μακρό χρόνο, που ο οποίος τις βλάβες προκαλεί σε πάρα πολύ μακρινό χρόνο. Αυτό το καταντιλαμβάνομαι. Αν αυτή η μεθοδολογία έχει και αυτή την τακτική, αυτό το πλεονέκτημα πλήγματος. Πάμε παραπέρα, γιατί ο χρόνος σας είπα είναι ήδη, θα θέλω να κοιμηθούν και τηλεθέτε, μπαίνουμε στην τελευταία ώρα άλλωστε. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρουμε τις ταυτότητες, γιατί φακελόμεθα. Δεν πρέπει λοιπόν να ικανοποιήσουμε τα σχέδια όλων αυτών των υπερδυνάμεων, των σιωνιστών που αναφέρεται. Λοιπόν, συνταγματικά, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μην πάρουν τις κάρτες ασφάλισης, τις νέες ταυτότητες, και αν ναι, γιατί? Τι μήνυμα περνάτε προς τα έξω, νομικό, ηθικό, πνευματικό? Το Σύνταγμα, οι νόμοι και τα πάντα γίνονται για την προστασία και την πρόοδο του λαού. Πάνω ότι αντιστρατεύεται αυτούς τους στόχους, είναι αντισυνταγματικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε σε τηλεφωνήματα. Όσοι δεν μπορούν να παίρνουν τηλεφωνήματα, τους λέω για να επιβεβαιώσω και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μελάς. Ήδη τα πονηρά ευρωδιπλώματα και οι νέες άδειες έχουν αρχίσει. Ετοιμάζονται και τα έξυπνα διαβατήρια. Θα τα πούμε μετά. Αυτά. Παρακαλώ. Ναι, ναι, καλησπέρα. Να ακούτε, καλησπέρα σας. Μάλιστα. Κύριε Κουτρουμπέλη, θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Σωτηρόπουλο. Μάλιστα. Αλλά θα μου επιτρέψετε πριν κάνω τις ερωτήσεις στον κύριο Σωτηρόπουλο, να απευθυνθώ στον κύριο Μελά για να του αναφέρω κάτι το οποίο είχα αναφέρει πριν δύο εβδομάδες που ήταν στην εκπομπή σας. Μάλιστα. Νομίζω πριν δύο εβδομάδες ο κύριος Μελάς. Πριν δύο εβδομάδες, για τα εθνικά θέματα. Ναι, ναι, με το θέμα της ελληνοτουρκικής κρίσης. Είχα πάρει τότε τηλέφωνο συγκεκριμένα και είχα ρωτήσει τον κύριο Μελά να δώσει μια απάντηση για κάποιο θέμα επιστρατεύσεως, αν θυμάται, που είχε γίνει σε κάποιο νησί τις ημέρες εκείνες. Μάλιστα. Αν θυμάται ο κύριος Μελάς. Ναι, ναι, ναι. Όμως δεν έδωσε σαφή απάντηση επί του θέματος, ίσως να μην κατάλαβε επακριβώς την ερώτησή μου. Θα τον παρακαλούσα λοιπόν λόγω της ιδιότητάς του και επί τη ευκαιρία που μας τιμά πάλι σήμερα με τη συμπαθή παρουσία του, να δώσει μια σαφή απάντηση τη φορά αυτή στην ερώτησή μου. Κύριε Μελά, η ερώτησή μου με δύο λόγια καθαρά είναι: ποια είναι η μεγαλύτερη ηλικία επιστρατεύσεως σε εφέδρους εν καιρό πολέμου, σε μάχημους εννοώ, και ποια είναι η ηλικία επιστρατεύσεως για αεράμινα? Και αυτό το ερωτώ γιατί τις ημέρες εκείνες συγκεκριμένα είχε αναφερθεί κάτι, είχαν αναφερθεί κάτι ηλικίες που μόνο με μπαστούνι θα μπορούσαν να κρατήσουν όπλο. Θέλω να μου απαντήσετε και μετά να απευθυνθώ στον κύριο Σωτηρόπουλο. Μάλιστα. Αν έχετε την καλοσύνη, συγγνώμη, κάντε και την ερώτηση γιατί δεν θα σας κόψουν, ήδη υπάρχει ρολόι στην ναι, 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 ναι. Κάντε και την ερώτηση στον κύριο Σωτηρόπουλο και θα απαντήσουμε μαζί και δύο. Κύριε Σωτηρόπουλε, η ερωτήση που θέλω να κάνω σε εσάς, η μία αφορά το απόψινο θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, το σχηματικό του αντιχρίστου που υπάρχει επάνω στα τρόφιμα στη σημερινή εποχή και σε διάφορα άλλα προϊόντα. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, τι πρέπει να γίνεται, να το σταυρώνουμε με σταυρό, όπως είχε πει κάποιος ιερέας, ή να μην αγοράζουμε τρόφιμα? Η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το παλαιό και νέο ημερολόγιο. Επειδή σε έχει αναφερθεί πολλές φορές αυτό από την εκπομπή του κυρίου Κουτρουμπέλη και δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως το θέμα αυτό, θα ήθελα να μας ενημερώσετε για να ακούσουν και οι υπόλοιποι τηλεθεατές και να είστε σαφείς, παρακαλώ. Εμείς που πάμε με το νέο ημερολόγιο, θα σωθούμε, ναι ή όχι? Γιατί έχει ακουστεί ότι θα σωθούν μόνο αυτοί που πάνε με το παλαιό, ή και οι δύο? Συγγνώμη, από μένα δεν έχει ακουστεί αυτό το πράγμα. Όχι από εσάς, κύριε Κουτρουμπέλη. Παρακαλώ. Ξέρω τι λέμε. Γιατί δεν έχει ακούσει τίποτα. Μην γελάτε, κύριε Σωτηρόπουλε, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Εντάξει, θα απαντήσω. Να μας δώσετε διευκρινιστική απάντηση. Αλλά θα ήθελα πρώτα να μου απαντήσει ο κύριος Μελά στην ερώτηση που του έχω κάνει. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είπα και τότε, την προηγούμενη Δευτέρα που είμαστε εδώ μαζί, όταν ο εχθρός επιτεθεί ευνηδιαστικά, και λόγω του ότι οι κλάσεις, τα άτομα που υπάρχουν σε κάθε νησί και στον Εύρο δεν επαρκούν για να επανδρώσουν τις μονάδες στην πολεμική του σύνδεση, διότι κάθε μονάδα έχει ένα αριθμό αξιωματικό που το βλέπετε να έχει στον πόλεμο και ένα αριθμό υπαξιωματικών και στρατιωτών. Λοιπόν, σήμερα οι μονάδες μας βρίσκονται σε ένα αλφα ποσοστό, ξέρω εγώ, 50-60% επανδρωμένες. Το υπόλοιπο 40% ή και περισσότερο θα έρθει από την επιστράτευση. Λοιπόν, επειδή και στα νησιά και στον Εύρο οι άνθρωποι που υπάρχουν εκεί δεν επαρκούν οι νέοι για να πλαισιώσουν τις μονάδες μας στην πολεμική τους σύνδεση και έρχονται και από την υπηρετική Ελλάδα, μέχρι ότου έρθουν αυτοί κάτω από την υπηρετική Ελλάδα με οποιοδήποτε μέσο, με αεροπλάνο, με πλοίο, με ταχύπλοα, με ό,τι βρούμε, και κυρίως θα πάνε στο νησί που προσβάλλεται, αναγκαζόμαστε να έχουμε συμπληρωματική επιστράτευση από τον ίδιο το νησί και σε μεγάλες ηλικίες. Αναγκαστικά παίρνουμε και άτομα μεγάλης ηλικίας, ακόμα και 65 ετών και μέχρι 65 ετών. Σε ό,τι αφορά την αεράμινα,
Έτσι. Παίρνουμε μέχρι ότου επανδρώσουμε τις προβλεπόμενες από το σχέδιο μονάδες αεραμήνης όσο γίνεται σε μικρότερες ηλικίες. Αν όμως δεν επανδρώσουμε, μπορούμε να πάρουμε και 50 και 55 τόνα. Δηλαδή δεν έχουμε στάντρα που πούμε ότι ο κανονικός πόλεμος διεξάγεται, λέμε, με άτομα μέχρι ηλικία 40 ετών. Από 41 και άλλο μπαίνουν στη δίτα σειρά εφεδρείας. Αλλά όταν είναι ανάγκη, όπως έγινε το 41 που μας επετάτησαν οι Γερμανοί, τότε είπαμε κάνουμε παστρατιά. Όσοι μπορούν να φέρουν όπλο, πάνε και πολεμάνε. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Κύριε Σεντρόπουλε, το πρώτο σκέλος ερωτήσεω. Είναι για το γραμμωτό σύστημα που φέρουν τα καταναλωτικά προϊόντα. Πριν απαντήσω στο δεύτερο, εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω πει επί λέξη. Αν θέλετε μετά, για να σας βοηθήσω, μήπως δεν ξέρετε και νομίζετε... Λοιπόν, λένε ότι τρεις γραμμές στο γραμμωτό σύστημα αντιστοιχούν στους κομπιούτερς με το 666. Εν πάση όμως περιπτώσει, τα προϊόντα αυτά, που τα καταναλωτικά με το γραμμωτό σύστημα, ή αν τα αγοράζουμε, δεν έχουν την έννοια ότι αγοράζοντας και καταναλώνοντας αυτά τα προϊόντα εγκρίνουμε τον Αντίχριστο και γινόμαστε οπαδοί του Αντιχρίστου. Γι' αυτό αφόβως δυνάμεθα να αγοράζουμε τα προϊόντα και να τρώμε και να μην καταδικάσουμε τους εαυτούς μας σε ασιτία. Λοιπόν, εάν όμως αύριο έρθουν και μας πούνε εάν αγοράσετε αυτό το προϊόν θα έχει την έννοια ότι γίνεστε οπαδοί του Αντιχρίστου. Τότε διαφέρει το πράγμα. Λοιπόν, τώρα δεν μας λένε τέτοιο πράγμα. Θα φέρω ένα παράδειγμα από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας. Κυκλοφορούσαν νομίσματα του κράτους, του ρωμαϊκού κράτους που κυριαρχούσε τότε στον κόσμο, του Κέσσαρος, που έφερανε πάνω την εικόνα του Κέσσαρος. Ο Κέσσαρ ήταν και αυτός ένας αντίχριστος, από τους πολλούς αντιχρίστους, τους προδρόμους του μεγάλου αντιχρίστου, διότι ο Κέσσαρ είχε ανακηρυχθεί Θεός. Λοιπόν, οι χριστιανοί λάμβαναν και αυτοί τα ρωμαϊκά νομίσματα και τα κυκλοφορούσαν, συναλλάσσονταν, δεν έλεγαν επειδή τα νομίσματα φέρουνε πάνω την εικόνα του Κέσσαρος, ο δε Κέσσαρ έχει θεοποιήσει τον εαυτόν του, μολυνόμεθα και δεν θα πιάναμε στα χέρια μας τα ρωμαϊκά νομίσματα. Όχι, τα έπιαναν τα ρωμαϊκά νομίσματα. Όταν όμως συνελάμβαναν τους χριστιανούς και τους έλεγαν να υπούνε Κύριος Νέρον, Κύριος Κέσσαρ, δηλαδή ότι ο Κέσσαρ είναι Κύριος Θεός, τότε αντιδρούσαν και έλεγαν όχι δεν το λέμε αυτό και μαρτυρούσαν. Τα νομίσματα και τι έφεραν την επιγραφή του Αντιχρίστου Κέσσαρος, λοιπόν τα χρησιμοποιούσαν. Όταν όμως τους έλεγαν να πούνε Κύριος Κέσσαρ, να αναγνωρίσουν τον Κέσσαρο ως Κύριος Θεό, τότε αντιδρούσαν και υποβάλλονταν σε μαρτύρια. Ως προς τα ημερολογιακά θέματα, τα ημερολόγια δεν είναι ζητήματα δόγματος και σωτηρίας, ούτε χάνεται ούτε σώζεται κανείς από ημερολόγια, έχουν αλλάξει πολλές φορές, είναι αστρονομικό και επιστημονικό ζήτημα το ημερολόγιο. Αν το ρολόι πάει 13 λεφτά μπροστά, το βάζουμε 13 λεφτά πίσω, είναι ακριβέστερο έτσι. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος στο Δέλτα Γαλάτας, Δέλτα κεφάλαιο 10 έως 11 λέει, κάθεσε λέει και εξετάζεται ημερολογιακά και εορτολογικά ζητήματα, φοβούμαι μήπως ματέως κοπίασαν ανάμεσά σας, δεν καταλάβατε την ουσία του χριστιανισμού, από που εξαρτάται η σωτηρία, δεν εξαρτάται από ημερολογιακά και εορτολογικά ζητήματα. Ο Άγιος Χρυσόστομος, που είναι ο μεγαλύτερος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, λέει δεν έχει σημασία πότε εορτάζομαι μια εορτή, αλλά πώς εορτάζομαι. Δεν έχει σημασία πότε εορτάζομαι, αλλά πώς εορτάζομαι. Να, ένα παράδειγμα. Η εορτή των Χριστουγέννων ήταν άλλοτε 6 Ιανουαρίου, μαζί με την εορτή της βαπτίσεως του Χριστού και την εορτή της περιτομής. Λοιπόν, κατόπιν η Εκκλησία το 4ο αιώνα διεχώρησε την εορτή των Χριστουγέννων και από την 6 Ιανουαρίου την μετέφερε στις 25 Δεκεμβρίου. Δεν είναι αυτό κανένα αμάρτημα ή κανένα έγκλημα. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, είτε παλιοημερολογήτες είναι κανείς, είτε νεοημερολογήτες, άμα είναι συνειδητός χριστιανός, ορθόδοξος, ταπεινός, χωρίς φανατισμούς κλπ, σώζεται. Λοιπόν,
γιατί είναι η αυτή πίστη. Πριν περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή, έχω μια ένσταση. Ακούω, κύριε Κοτροπέδη. Καλά τα είπατε. Μ' αρέσουν οι ενστάσει. Ο αντίλογο και ο διάλογο. Θα μου επιτρέψουν και τηλεφωνικά να μην μιλάει, γιατί και εγώ είμαι στην παρούσα φάση. Είπα όμω. Ότι κακώς έγινε μονομερός η αλλαγή του ημερολογίου, διότι έπρεπε να γίνει μια πανορθόδοξη σύνοδος και αν συμφωνούσαν όλες οι τοπικές εκκλησίες να γίνει η αλλαγή. Τι έχω πει αν συμφωνούσαν να μην γίνει, να μην γίνει, διότι όπως έγινε μονομερός δημιουργήθηκε διαίρεση, σκάνδαλο και διαίρεση. Αλλά το ημερολόγιο δεν είναι δόγμα και θέμα σωτηρίας. Επιτρέψτε μου να πω και εγώ και μετά θέλω να ανταπάντησε πάλι. Καταρχάς, εγώ έχω πει το εξής, ότι η Εκκλησία είναι μία σχισματική ενδυναμή, γιατί πράγματι υπάρχει σχίσμα, ενεργεία. Από την άλλη, σκοτεινές δυνάμεις, πράξη κομματικά όπως και ομολογίζεται, άλλαξαν το ορτολόγιο όχι μέσα από μια κοινή απόφαση του σώματος της Εκκλησίας και του συνόλου της Ορθοδοξίας, που πλέον θα είχαμε άλλη εξέλιξη, αλλά αυτό, ενώ όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό καθεαυτό η εορτή δεν είναι δογματικό θέμα, μπαίνουμε όμως σε μια άλλη σελίδα, στην ενότητα της Εκκλησίας, διάσπασαν την ενότητα της Εκκλησίας. Ναι, το είπα, αυτό, μισό, η συμφορά της διαιρέσεως. Οι πατέρες, επιτρέψατε μου, οι πατέρες, ο λόγος, ακριβώς, ο λόγος που αναθεμάτησε οποιοδήποτε και αν άλλαζε το ορτολόγιο, δεν ήταν αυτό καθ' αυτό το ορτολόγιο, αλλά η διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας, διότι γνωρίζουν όταν... Σκανδαλισμός, δεν είναι δυνατόν σε μια εκκλησία που αποτελεί το σώμα του Χριστού να εορτάζουν άλλοι Χριστούγεννα και άλλοι να ανιστεύουν, και φανταστείτε αυτό που αναφερθήκαμε αρχικώς για το Πασχάλιο, άλλοι να ανιστεύουν και άλλοι να εορτάζουν. Διότι πλέον, εφόσον δόγμα στην Εκκλησία είναι τα κάτω ως άνω και τα ως άνω ως κάτω, όταν γιορτάζουν οι Άγιοι, αν είναι δυνατόν οι Άγιοι και η θριαμβεύουσα Εκκλησία να εορτάζει ταυτόχρονα με την στρατευωμένη, οποτεδήποτε καπρίζει στρατευωμένης να αναγκάζει και να εξαναγκάζει τη θριαμβεύουσα να γιορτάζει. Λέμε σήμερα τα άνω της κάτω συνορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί, αλλά να ξέρετε ότι... Η στρατευωμένη εκκλησία έχει κατά καιρούς εορτές, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα κλπ. Η θριαμβεύουσα έχει συνεχή εορτήν και πανήγυριν. Συνεπώς δεν τους ανακάζομαι. Τους περιλαμβανομένους στην θριαμβεύουσα εκκλησία δεν τους εορτάζομαι να, δεν τους αναγκάζομαι να εορτάσουν με το παλιό ή με το νέο. Αυτοί έχουν συνεχή εορτή και πανήγυρη. Παλιό έγινε από τη στιγμή που υπήρχε η καινοτομία του νέου. Στην αρχή πριν υπάρξει καινοτομία, ήταν ένα εορτή. Να σας πω και το άλλο. Πάρω με αυτό το ημερολόγιο τώρα το νέο, έτσι. Αυτό δεν είναι, είναι διερθωμένο. Εορτάζομαι εμείς, ας πούμε, σήμερα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Αυτή την ώρα λέμε Χριστός γεννάται κλπ. Η γέννησή σου Χριστέ. Στην Αυστραλία εόρτασα Χριστούγεννα, πάλι είναι η ημερολογία της, 9 ώρες γρήγορα από εμάς. Στο Βανκούβερ του Καναδά εόρτασαν 8, 9 ώρες, 10. Μετά από εμάς. Έχω απάντηση, κύριε. Λοιπόν, έχω απάντηση. Συγχωρέστε μας, σας δώσω την απάντηση. Ο Χριστός δεν τον ενδιαφέρει η ακρίβεια, γιατί δεν είναι ακριβολόγος με την ενότηση που τόρισα, η ενότης και η υπακοή στις εντολής, στις εντολής που έδωσε. Όταν, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει ένα τραπέζι και καταλύει την νηστεία, έτσι, με το να φάει ένα κομματάκι τόσο δακρέας, και έχουμε έναν ο οποίος δεν καταλύει, μάλλον τρώει λάδι, και έχει ένα τραπέζι με γεμιστά, με αστακούς, με γαρίδες, με πατάτες, τηγανιτές και λέει, εγώ νήστεψα, θα τον περάσουν για παράπονο. Και όμως ενήστεψε, διότι η νηστεία έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η τάτης ασκήσεως και το άλλο είναι της υπακοής της εντολής του Θεού. Ναι μεν παραβίασε, μη συγχωρέστε με να ολοκληρώσω, ναι μεν παραβίασε, προσέξτε, συμφωνώ, παραβίασε το ότι δεν ασκήθηκε ο σώμα, αλλά όμως έμεινε υπάκος, δεν έφαγε κρέας. Μην ξεχνάμε ότι πρωτούπωστοι εγκριώθησαν από μία παράβαση εντολής. Ναι. Δεν είναι αλλά αυτό καθ' αυτό το μήλο ή το αντικείμενο, αλλά η παράβαση εντολής. Εδώ λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει, συγχωρέστε με, η ακρίβεια αυτό καθ' αυτό, διότι ακριβής δεν είναι κανείς, όσο και να θέλει. Διότι μόνο ο Θεός είναι ακριβής. Να τα πάμε και έτσι. Ναι. Δεν θεολογώ, προσπαθώ να σας βοηθήσω. Λοιπόν, αλλά θεολογείτε. Λοιπόν, πρέπει να είμαι υπάκουσες εντολής Θεού. Και δεύτερον και το κυριότερο. Να απαντήσω όμως αυτό. Θα και μετά να πείτε το δεύτερο. Α, εντάξει. Λοιπόν, το ημερολόγιο δεν είναι εντολή του Θεού.
Είναι απλά των πατέρων. Δεν είναι εντολή του Θεού. Λοιπόν, οι εντολές αναφέρονται σε ηθικά θέματα, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις κλπ. Δεν αναφέρονται σε εορτολογικά θέματα, σε θέματα ημερολογιακά κλπ. Ο ίδιος δε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη για την εορτή του Πάσχα όρισε δύο ημερολόγια. Όσοι έρχονταν εν καιρό στα Ιεροσόλυμα, που ήταν έτσι το κέντρο της λατρείας του Θεού στο ναό τον Ιουδαϊκό, αυτοί κατ' εντολήν του Θεού εόρταζαν το Πάσχα ορισμένη ημερομηνία, τη 14η του μηνός Νισάν. Όσοι όμως βραδυπορούσαν και δεν έφταναν εν καιρό στο Ιεροσόλυμα, όριζε ο ίδιος ο Θεός να εορτάζουν το Πάσχα σε άλλη ημερομηνία. Δύο ημερολόγια από το Θεό, λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη για την αυτή η ορτή του Πάσχα. Είναι μια υπόθεση που κάνω. Θέλω να πω ότι... Να σας πω όμως κάτι. Ναι. Έχουμε και του Ιερεμίου Τράνου. Έχουμε τρεις αποφάσεις, τριάνα θέματα σχολέστε με. Ναι. Αυτή είναι υπερβολική. Όταν έγινε μια προσπάθεια να ακολουθήσουν πάλι το Γρηγοριανό ημερολόγιο, έχουμε πάλι σαν σώμα, σαν μια τοπική σύνοδο, έχουμε τρεις αποφάσεις τοπικών συνόδων, έτσι, που αναθεμάτησε οποιαδήποτε προσπαθούσε τότε. Ήταν δηλαδή φανατική, υπερβολική. Πώς θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε εκείνους που πήραν αυτές τις αποφάσεις? Η Εκκλησία έχει διαχρονικό πνεύμα ή τοπικό πνεύμα? Προσέξτε. Δεν σας παγιδεύω. Προσπαθώ να στην ευκολία. Ξέρω για τις αντιρρήσεις, διότι δίνουν αφορμή να γίνει τη συζήτηση. Τώρα δεν θα ακούμε κάτι λέγανε. Θέλω για μένα να συζητήσουμε για το εξαιρετικό. Να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουν γίνει μέχρι σήμερα αναρρύθμιτοι σύνοδοι επισκόπων. Λοιπόν, και μόνο στα 22 χρόνια που κυβερνά την Εκκλησία της Ελλάδος ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, έχουν γίνει πλήθος σύνοδοι. Λοιπόν, και ληστρικά σύνοδοι. Ναι, η Εκκλησία ως οικουμενικές, άγιες, αλάθητες συνόδους ανεγνώρισε μόνον 7. Πολύ σωστά. Τώρα συγχωρούμε. Τώρα βάλαμε πραγματικά. Εάν τώρα ένας πατριάρχης, μερικούς επισκόπους κάνει μια σύνοδο κλπ. Και βγάλει ορισμένες αποφάσεις, δεν έπεται ότι καταλάγγεν είναι ορθές και απόλυτες και υποχρεωτικές. Ξέρετε και μια μείζων και υπερτελή σύνοδος που έκανε το 1993, λοιπόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έβγαλε μερικές άδικες αποφάσεις. Λοιπόν, ασφαλώς. Λοιπόν, ο δε Παύλος αναθεματίζει σε δύο περιπτώσεις. Ο Παύλος, ο Απόστολος, ο Θεόπνευστος. Στην περίπτωση της διαστροφής των δογμάτων. Ή αν λέει άγγελος εξ ουρανού ή εμείς οι ίδιοι έρθουμε για δεύτερη φορά και σας διδάξουμε διαφορετικά από την πρώτη φορά. Ανάθεμα. Συμφωνώ. Σε θέματα πίστεως. Συμφωνώ. Να πω όμως και μια άλλη περίπτωση που εξφερδονίζει ανάθεμα. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό ή το ανάθεμα. Δεν θέλω να χρονοτριβήσουμε γιατί ήδη έχω και τον κύριο Πελά. Θα σας κάνω μια ερώτηση, απαντήστε και θα έρθετε μια άλλη φορά να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε, κύριε Κουτρουμπέλη. Και μαζί, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ ξέρω, δεν είμαι φανατικός. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό και ήρθα εδώ και συνεργαζόμαστε, διότι δεν είστε φανατικός. Λοιπόν, είπατε λοιπόν για τα 7 και ναι. Χαίρομαι που αναγνωρίζετε 7 και λέμε ότι θα λόγω στα 7. Και μερικές τοπικές που αναγνωρίστηκαν από τις οικουμενικές. Όρος αιώνιο Πασχάλιο. Αιώνιο Πασχάλιο. Μου εξηγείτε πώς ερμηνεύεται, είστε και φιλόλογος. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αιώνιο Πασχάλιο. Για να εξηγήσετε εσείς τι σημαίνει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης για την περιτομή αιώνιος νόμος, αιώνιον έθιμον. Μα ήδη εμείς... Το αιώνιος... Το αιώνιος... Υποκατεστά ίδια του βαπτίσματος. Έτσι, βλέπετε, λέει αιώνιο και δεν είναι αιώνιο, είναι ελαστική η έννοια. Μπορεί να λέμε κάτι αιώνιο, χωρίς να σημαίνει ότι ισχύει επάπειρον. Η περιτομή, λέει, Παλαιά νόμο. Διαθήκη είναι νόμος έθιμο αιώνιο και όμως καταργήθηκε από τον Χριστό. Και λέμε για το σπίτι, έφτιαξα ένα σπίτι, γερά θεμέλια, είναι αιώνιο. Αιώνιο θα πει, θα βαστάξει αρκετό καιρό. Λοιπόν, δεν θα βαστάξει επάπειρον. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι έτσι είναι, για να δούμε. Αλλά η Γραφή λέει πουθενά για το Πάσχα
σαν. Έχει δεσμεύσεις. Καλά, είπαμε για το Πάσχα είναι πρώτη. Το αιώνιο Πασχάλιο, συγγνώμη, ρυθμίζεται και έχει κανόνες. Η Οικουμενική Σύνοδο που θέσπισε το ξέρω, ναι, ως προς το Πάσχα, είδατε σε αυτές τις εορτές τις κινητές. Παλαιομερολογίτες και νεομερολογίτες συμπίπτουν. Όχι, συμπίπτουν. Οι νεομερολογίτες αναγκάζονται να συμπέσουν για να εορτάσουν και με τον Πατριαρχείο και τον Σολύμο. Συμπίπτουν, δεν είπα ποιες συμπίπτουν. Λοιπόν, με τους άλλους. Λοιπόν, ότι βλέπετε για τις κινητές εορτές που έχουν κέντρο και το Πάσχα καθορισμένο από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Λοιπόν, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ νέου ημερολογίου. Θα σας κάνω και ποια δύσκολη ερώτηση. Υπάρχει διαφορά ως προς τις ακίνητες εορτές, ως προς τα Χριστούγεννα. Να ρωτήσω κάτι. Και τις σχετικές. Θα το αφήσουμε εδώ, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι, να απαντήσετε, δεν θα απαντήσω μετά, γιατί θα συνεχίσουμε, ναι. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα έρθει κάποια άλλη στιγμή που θα το συζητήσουμε ειδικά αυτό το θέμα. Εγώ θα σας θέσω δύο ερωτήσεις, απαντήστε χωρίς να απαντήσω εγώ. Σας αφήνω έτσι λευκό να κερδίσετε την πρώτη μάχη. Λόγω ότι είσαι θεολόγος. Δεν είναι εδώ να κερδίσουμε μάχη. Ο κόσμος θα κρίνει τον εαυτό. Δεν είναι να κερδίσει κανείς μάχη. Προς γιατί αληθεία. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Όχι, προς την αλήθεια. Αλλά να διακριβωθεί η αλήθεια, διότι η διακρίβωση και η αποδοχή της αλήθειας έχει καλή σημασία για όλους. Μάλιστα. Το πρώτο λοιπόν. Και για τους. Φρονώντας και για τους αντιφρονώντας. Ότι το ορτολόγιο δεν είναι μόνο ότι άλλαξε πράξη κομματικός, η πρώτη ερώτηση που θέτω, αλλά. Γι' αυτό το κατακρίνω. Ναι, προηγήθηκε η Οικουμενιστική Κύκλωση του 1920, η οποία αναγνωρίζει άπασα θρησκεία. Και αυτή την κατακρίνω, διότι είναι το σας πρώτο φοβερό οικουμενιστικό κείμενο. Υφίσταται η κύκλωση αυτή. Το ξέρω, εντάξει. Ο Ιαχωβάς, από τη στιγμή που τον λέμε μάρτυρα, δεν είναι βαβά αρετικό. Έχει το δικαίωμα να πει ότι αναγνωρίζονται από την Εκκλησία σε Εκκλησία. Γι' αυτό, κύριε Κουτρουμπέλη, εγώ πολεμώ τον οικουμενισμό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και γι' αυτό καταδικάστηκα από την λεγόμενη Μίζωνα και Υπερτελή Σύνοδο που συνεκρότησαν οι φίλοι του Αυστραλίας, του Αντιχρίστου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας. Είναι στεφάνι αυτό που έχετε πάρει, αλλά δεν θέλω να συμπαίνω κατά. Και απορώ πως ανέχονται τον Πατριαρχείο ακόμη των Αυστραλίας που κήρυξε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Κήρυξε επίσης ότι είναι κατώτερος από τον Πατέρα όπως οι χιλιαστές και ότι ο άνθρωπος είναι κτίνος πίθηκος και ότι η Ορθοδοξία με τον Παπισμό είναι μια εκκλησία και ότι η Αγία Γραφή είναι μεγάλο παραμύθι. Και σας είπα, απορώ και εξίσταμε. Σας είπα, Στεφάνη, γιατί αυτό είναι οικουμενιστής και αιρεσιάρχης και άπιστος κατ' εμένα και άθεος. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω και να σας απαντήσω. Και πρόδρομος του μεγάλου Αντιχρίστου. Και να τον χαίρονται και μερικοί που την άλλη φορά σας πήραν τηλέφωνο και σας είπαν γιατί με καλέσατε εδώ και μίλησα. Εσείς με καλέσατε διότι ομολόγησα την πίστη και πολέμησα για την ορθόδοξη πίστη. Αυτοί οι οποίοι σας πήραν τηλέφωνο, τους προκαλώ να έρθουν άλλοτε να κάνουμε συζήτηση, διάλογο. Συγγνώμη, αν είχαν διαβάσει, ο καθηρημένος για θέματα πίστεως έχει διπλή την αγιότητα της ιεροσύνης και του Στεφάνη της δόξης. Υπενθυμίζω, κύριε Κουτρουμπέλη, το λόγο του αρχηγού της πίστεως, του Χριστού. Γιατί το όνομα του Χριστού μας σύναξε εδώ απόψε. Τρεις είμαστε. Εν μέσω ημών είναι ο Χριστός. Λοιπόν, γιατί για το όνομά του μιλάμε. Ο Χριστός, το Λουκά, σίγμα ταφ 22-23 λέει ότι είστε μακάριοι, ευτυχείς, εάν σας διώξουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν οι άνθρωποι και σας δυσφημίσουν οι άνθρωποι επειδή υπερασπίσατε το όνομά μου. Να χαίρετε και να σκητάτε, να χοροπηδάτε από χαρά την ημέρα που θα σας αφορήσουν και θα σας διώξουν οι άνθρωποι. Να μην μας αφορήσει ο Θεός. Αυτό συμφωνώ σε αυτό. Και μια άλλη ερώτηση, απαντήστε έτσι επικαλματικά και λίγο να χωρίσω να απαντήσω καθόλου, είναι πώς είναι δυνατόν σε μία εκκλησία, ναι. Σε μία εκκλησία, σε ένα σώμα Χριστού να υπάρχουν τρία ορτολόγια. Ένα πατριαρχείο να πηγαίνει με το παλιό. Η Εκκλησία Ελλάδα να πηγαίνει με το διορθωμένο. Καλά. Και η Φιλανδία, εκεί, η Εκκλησία της Φιλανδίας να πηγαίνει με το παπικό. Σε μία εκκλησία που έχουν κοινωνία, συγχωρέστε με αυτό πολύ σοβαρά. Κατακρίνω. Έχουμε τρία ορτολόγια. Είναι κατακριτέα η Εκκλησία της Φιλανδίας, η οποία συνορτάζει το Πάσχα με τους παπικούς και τους Προτεστάντες, είναι κατακριτέα. Έκανε και αυτή μονομερός μια μεταβολή. Η απάντησή σας είναι αλλά πλήρη. Ούτε μονομερός ως προς το Πάσχα. Όχι κοινωνία με την Εκκλησία. Ως προς την εορτή του Πάσχα, ούτε μονομερός,
ούτε πολυμερώς δεχόμεθα μεταβολή, διότι η ορτή του Πάσχα πότε θα γίνεται έχει καθοριστεί από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τι θα κάνουμε τότε, μετά. Τι θα κάνουμε όταν αυτοί κάνουν κοινό συνεορτασμό με το Πάσχα. Είναι η σειρά να τους αφορήσουμε εμείς. Θα χωρίσουμε τη θέση μας, θα διαχωρίσουμε τη θέση μας και θα τους αποκηρύξουμε. Είστε σαφές. Λοιπόν, να πούμε σε τηλεθεατάς, συγγνώμη που σας έτσι λίγο ταλαιπώρησα. Όχι, δεν είναι ταλαιπωρία. Αν μια άλλη μέρα που θα σας ταλαιπωρήσω, εγώ ακρό. Χαίρομαι όταν δίνονται μάχες για τέτοια πράγματα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, έχω τον Πέτη. Μάλλον καλημέρα σας. Σας καλημέρα. Ήθελα να υποβάλω 4 ερωτήσεις στον κύριο Σιδηρόπουλο. Σε συντομία και θα κλείσετε για να μπορείς να πάρεις κάτι. Μάλιστα. Ήθελα να τον ρωτήσω. Στο εμπρότης μνηστητήρι του Αρχιεπισκόπου ημών Δήμος, μισολεπτάκι, που λέει τον σώων ένδυμον υγειά μακροημερεύεται το 70 των λόγων της αληθείας. Είναι επιθετητοί προσδιορισμοί και επιθετητές μετοχές ή απλώς κατηγορούμενα. Η μία ερώτηση. Η δεύτερη είναι. Όταν έχουμε με επίσκοπο λειτουργία το εμπρότης μνηστητήρι της Ιεράς Ημών Συνόδου της ορθοτομούσης των λόγων της εις αληθείας ή ειν χάρις ορθοτομούσαν της εις αληθείας. Η δεύτερη ερώτηση. Η τρίτη ερώτηση που θέλω να το κάνω είναι το εξής, να μας πει για τους ψευδοπροφήτες που υπάρχουν σε σημερινή εποχή, δηλαδή εννοώ για τα medium, για τους αστρολόγους, για τους χειρομάντες, για όλα αυτά τα συναφοειδή στοιχεία. Και η τέταρτη, και ήθελα να κάνω και απλώς μια διαπίστωση ότι η σημερινή εποχή μεταξύ παλιού και νέου μας θυμίζει λίγο το Βυζάντιο μέχρι το 1453 που και τότε υπήρχαν οι αιρέσεις και τότε υπήρχαν οι διοκόμενοι και οι οποίοι μετά αγίασαν. Μέχρι και το 1924 ο τελευταίος ενεσκάτης χρόνης ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος ναι μεν διώχτηκε, αλλά στο τέλος αγίες. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας νύχτα. Είστε καλά. Οι ερωτήσεις, πρώτη. Το ερώτησε με την παρουσία επισκόπου και τα λοιπά να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας εκεί στη... Όχι, λέει να φυλάται ο Θεός σώων, υγειά, τον επίσκοπο, μακροϊμπερεύοντα και λοιπά. Κατηγορούμενα είναι αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, γραμματικός είναι συντακτικός. Λοιπόν, να τον φυλάσει έτσι και ορθοτομούντα τον λόγο της αληθείας. Αλλά όταν ξέρουμε ότι αυτός δεν είναι άξιος επίσκοπος, δημιουργείται κρίση συνειδήσεως στο λειτουργό που λέει αυτά τα λόγια. Και όταν λέει νήστε της συνόδου, ξέρω εγώ, της ορθοτομούσης των λόγων της αληθείας, όταν δεν ορθοτομεί η σύνοδος, δημιουργείται κρίση συνειδήσεως στο λειτουργό. Να λέει τέτοια λόγια είναι σαν να λέει ψέματα. Είναι σαν να εμπέζει το Θεό. Λοιπόν, ξέρω ευλαβείς ιερείς οι οποίοι δυσκολεύονται να πούνε αυτά τα λόγια. Φρονώ ότι πρέπει να γίνει μια Αγία Επανάσταση μέσα στην Εκκλησία. Να ρωτήσω αυτό πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, αυτό πολύ σημαντικό και να απευθύνω και στους δυο σας. Εάν δεν ένας επίσκοπος δεν ορθοτομεί των λόγων της αληθείας, λοιπόν, να γίνεται επανάσταση μέσα στην Εκκλησία, μα λέει πράγματα απαράδεκτα ορθοδόξως και να το πετώνει από την Εκκλησία όπως γινόταν παλαιούς αιώνες. Να το καθαιρεί ο λαός. Αν δεν το καθαιρεί η προϊσταμένη αρχή, λοιπόν να το καθαιρεί ο λαός, ο ευσεβής. Μέσα από κάθε λαός. Οπουδήποτε σημαίνει κατήχη, σημαίνει γνώση. Επίγνωση δηλαδή το αντικείμενο, είτε που διερευνάς, είτε που εξετάζεις, είτε του προσώπου που ελέγχεις. Υπάρχει σημαίνει κατήχη, κύριε. Και μου λέει από και κάτι άλλο. Μάλιστα. Κάτι ανάλογο. Και παράλληλο. Όταν ο ιερεύς λέει υπέρ του φιλοχρήστου στρατού και στο στρατό βλαστημάν από το πρωί στο βράδυ το Χριστό και την Παναγία, λοιπόν και σχρολογούν και βομολογούν, λοιπόν και πορνεύουν και λοιπά, λοιπόν μπορεί να λέει ο παπάς του φιλοχρήστου στρατού. Ξέρω ευλαβείς ιερείς που κατήργησαν τη λέξη φιλοχρήστου και λένε υπέρ του εθνικού στρατού. Εσείς τι λέτε κύριε Μελά, σε όλα αυτά έτσι άνοιχτε κάτι να πείτε, πώς το λέτε. Ο στρατιωτικός... Στην επανάσταση και όλα σε εκκλησίες, αυτά που είπε ο κ. Σωτηρόπουλος, τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι πέστε και σε κάποιες σκέψεις. Όχι, εγώ σαν στρατιωτικός μια και ήμουν, όταν άκουγα να μπλεχτείτε, καλά.
Έτσι λέγανε. Μα βγει βλαστήμη σε φυλακή, τη μιλήσουμε 20 μέρες φυλακή. Αν βλαστήμη σε φυλακή. Και αν αυτοί που κυβερνάνε. Υπάρχει άρθρο που απαγορεύει τη βλαστήμη. Και αν αυτοί που κυβερνάνε. Γιατί υπάρχει και το άρθρο 96 που λέει υποστολή σήμερα τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθεξη. Ποιο ενδιαφέρει κανένα. Θα του το άρθρο 96. Στρατικό ποινικό νόμο. Υποστολή σήμερα τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθεξη. Διοικητή ή κυβέρνητη όποιο είναι αμαχία υποστέλει τη σημαία χωρί να εξαντλήσει όλα τα μέσα άμυνα. Β. Αξιωματικό που τάχθηκε κατά τον κύριο Κοτροπέλη. Κύριε Κοτροπέλη, αν αυτοί που κυβερνούν το κράτο και το στρατό πίστευαν στο Χριστό πραγματικά, όπω πιστεύουν στα πρόσωπά του και στα αξιωματά του και στα συμφέροντά του, θα έβγαζαν μια αυστηρή εγκύκλιο και θα παρακολουθούσαν για την πιστή εφαρμογή τη. Όποιο στρατιώτη βλασφημίσει, λοιπόν, θα τιμωρηθεί σκληρά. Εάν κατεργεί το η βλασφημία από το στρατό και διαφωτίζονται τα παιδιά της Ελλάδος που στο βάθος είναι φιλότιμα παιδιά. Λοιπόν, εναντίον της βλασφημίας, εναντίον της πορνείας, εναντίον της βομολογίας, της σκρολογίας και φτιάναμε ένα στρατό, λοιπόν, καθαρόν όπως τον ήθελε ο Κουντουριώτης. Στο πλοίο μου λέει κανείς δεν θα βλασφημεί και κανείς δεν θα μαγαρίσει το πλοίο μου, έλεγε με ανηθικότητες λοιπόν και λοιπά, ο Κοντουριώτης. Λοιπόν, εάν φτιάχναμε ένα τέτοιο στρατό, λοιπόν, τους παίρναμε φαλάνι τους Τουρκαλάδες. Άρα λοιπόν, ναι. Όχι, συνοψίζοντας, λοιπόν, συνειδητή πειθαρχία, με τη θέληση του να πειθαρχήσει ο καθένας, όχι εξαναγκασμό, και το δεύτερο είναι να υπάρχει κατήχηση, δηλαδή ενημέρωση, γνώση, επιπαντός. Το τρίτο ερώτημα, το τέταρτο, τι είναι εκεί. Ψευδοπροφήτες, τους κατακρίνουμε όλοι. Είναι και αυτό ένα σημείο των εσχάτων καιρών. Το ότι γέμισε ο κόσμος από ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδασκάλους δηλαδή, αιρετικούς, ασεβείς, οι οποίοι προπαγανδίζουν το κακό και όχι το καλό, το σκότος και όχι το φως. Λοιπόν, είναι ένα σημείο ότι πλησιάζει ο Αντίχριστος. Τους κατακρίνουμε όλους αυτούς. Έχουμε και μέσα στην Εκκλησία μας. Ασφαλώς, ασφαλώς. Πώς δεν έχουμε. Και μεσιανισμό προσπαθούν λοιπόν, να περάσουν. Η Εκκλησία, το λέει η Γραφή, είναι ένας αγρός που δεν είναι μόνο σιτάρι, έχει και ζυζάνια. Στη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει ο διαχωρισμός. Είναι μια σαγίνη, ένα δίχτυ που δεν πιάνει μόνο εκλεκτά ψάρια, πιάνει και σαπρά. Στη Δευτέρα Παρουσία θα γίνει ο διαχωρισμός. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Προς τον κύριο Μελά. Στα 42 χρόνια δικαιολογείται να βάζετε δεύτερη ειδικότητα? Γιατί ενώ δεν απορρίπτεται η πρώτη, μπαίνει και δεύτερη ειδικότητα. Και θα ήθελα και τα ερωτήματα. Είπατε ότι στη φυλή του ΔΑΝ, στη φυλή του ΔΑΝ θα βγει ο Αντίχριστος. Από τη φυλή του ΔΑΝ. Λοιπόν, μήπως γνωρίζετε πώς διακρίνονταν ή διακρίνονται οι φυλές του Ισραήλ μέχρι σήμερα? Γιατί οι Ναζί όταν τους μαζεύανε τους Εβραίους, αυτό το πράγμα το ξέρανε. Άρα υπάρχει ο διαχωρισμός αυτός των φυλών του Ισραήλ, υπάρχει. Μήπως ξέρετε πώς γίνεται διαφοροποίηση? Και προς τον κύριο Σωτηρόπουλο θα ήθελα να πω το εξής. Όταν λέμε άνθρωπος, εννοούμε πνεύμα, ψυχή, σώμα. Και η ψυχή είναι ζωή, εκ του ζέω, ζω, ζάω. Είναι δηλαδή η λέξη, η ψυχή, η οποία είναι το νήμα που ενώνει το πνεύμα και το σώμα. Και είναι δηλαδή αυτό που υπάρχει και δεν διαχωρίζεται σαν ζωή. Μπορείτε να απαντήσετε. Μάλιστα. Πρώτος ο κύριος Μελάς. Σε ό,τι αφορά στα 42 χρόνια να αλλάζουμε ειδικότητα στο στρατό, αυτό σημαίνει σε πάρα πολύ σπάνιες περιπτώσεις που κάποιος λόγω επιστημονικής γνώσης πλέον εκ των υστέρων, έτσι, που δεν είχε όταν ήταν στρατιώτης, και επειδή κρίνεται αναγκαιότατος, που αλλάζουμε ειδικότητα για να υπηρετήσει βάσει των γνώσεων που έχει ένα κάποιο πολύ κέραιο σημείο. Ναι, το δικαιολογείται αυτό το πράγμα, ναι, όταν υπάρχει σκοπιμότητα, όταν υπάρχει και χρησιμότητα. Χρησιμότητα και ικανότητα από το άτομο. Μάλιστα. Να έχει δικές γνώσεις το άτομο, ναι, για να μπορέσει να καλύψει ένα τομέα, κάποια θέση που δεν μπορούμε από μικρότερο να το καλύψουμε. Σας ρώτησα και κάτι άλλο, αν θυμίσετε, να σας θυμίσω. Για το... Αν από αυτές τις γνώσεις που έχετε,
και την εάν επί Ναζί, ναζιστικής εποχής, όταν ξεχώριζαν τους Εβραίους, είναι αλήθεια αυτό, ότι δεν στέλναν στα κρεματόρια όλους τους Εβραίους, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όχι μόνο αυτούς που εξαγόραζαν, έστω κάποιους ας πούμε, αλλά είναι γνωστό ότι όλοι οι Εβραίοι έφυγαν στην Αμερική, αυτοί οι σιωνιστές, οι γνωστοί Εβραίοι. Σατανιστές έχετε υπόψη σας εάν είναι δανείτες και αν είναι δανείτες, για τα κριτήρια του διαχωρισμού που μπορεί ενδεχομένως να κάνουν εσένα Ναζί. Εγώ ξέρω, τουλάχιστον, είναι θεολογικό αυτό, να απαντήσω εγώ σε αυτό. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα μόνο εγώ. Μάλιστα. Ξέρω ότι... Ελεύθερα. Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι οι Εβραίοι ξεχωρίζονται σε σατανιστές και μη σατανιστές. Τα μολυστές όπως λέμε. Και μολυστές σατανιστές. Και οι και οι άλλοι που λέγανε εγώ δεν είμαι σιωνιστής. Ακόμα και στο ολοκαύτωμα, ένας είπε: εγώ δεν είμαι σιωνιστής, γιατί με κυνηγάνε. Και τον πέρασαν και αυτό το φάγανε. Λοιπόν, επειδή... Αυτό, γιατί δεν ήταν σιωνιστής. Τον Ιτζάκ Ράμπε, θα λέγανε. Πώς το λέτε. Ναι, το Ιτζάκ Ράμπε, έτσι. Το Ράμπε, έκανα λάθος. Και διότι αποκάλυψε κάτι. Μάλιστα. Είπε ότι υπάρχουν μερικοί από εμάς οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αυτό ήταν μια αποκάλυψη. Δηλαδή, γίνουμε δικτάτορες. Και επειδή αυτό ήταν αποκάλυψη, υπάρχουν και μέσα στον εβραϊκό λαό συνετοί άνθρωποι. Σε κάθε αλλά, λαό. Λέω, εγώ δεν ξέρω όμως κατηγορούμε αν τον εβραϊκό λαό, οράματα, αλλά τους σιωνιστάς, τους σοβινιστάς. Σχιζοφρενικά οράματα. Που έχουν κοσμοκρατορικές τάσεις. Στην επόμενη ερώτηση λοιπόν απάντησε και εσείς. Εγώ είπα ότι κατά τη γνώμη των πατέρων φαίνεται ότι ο Αντίχριστος θα προέλθει από τη φυλή του Δαν. Σήμερα όμως, ή μάλλον προπολού, έχουν συγχυθεί οι 12 φυλές και δεν ξέρει κάθε Εβραίος σε ποια φυλή αγγίκει. Αλλά ο Θεός ξέρει αν πραγματικός ο Αντίχριστος προέλθει από τη φυλή του Δάν, όπως λένε οι πατέρες. Λοιπόν, ο Θεός το ξέρει αυτό, έστω και αν δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Από ποιος ήταν, από ποια φυλή προήλθε ο Αντίχριστος. Ο προφητικός λόγος σημαίνει ότι αυτό ο Αντίχριστος προέλθε από τη φυλή του Δάν σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων και αν μην ξέρουν όταν θα γεννηθεί ο Αντίχριστος, αν η μάνα του ξέρω εγώ και ο πατέρας του ανήκουν στη φυλή του Δάν. Ο Θεός ξέρει. Μάλιστα. Σήμερα πάντως υπάρχει σύγχυση και προπολού των φυλών. Δεν ξέρω ποιος Εβραίος ανοίξει μία φυλή, στην άλλη να ανοίξει του Ρουβίνης, του Ισάχαρης, του Δάνης, του Ιωσήφ, ξέρω. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. 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 Καλημέρα σας. Υπήρχε καλημέρα, άλλη ερώτηση. Κουτρουμπέλη. Μετά του Δάνη υπήρχε άλλη ερώτηση. Όχι, δεν, αυτό ήταν με τη... είχε πει, ναι, συγγνώμη, αν έχει την καλωσία, πέρατε από εδώ ή περαστικό. Έχω αρκετή ώρα στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Κάντε και στην ερώτηση και θα πατήσει μαζί η ψυχή, η πνεύμα, σώμα, ναι, κάτι. Ναι. Ρωτήστε, ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη. Ναι. Καταρχάς θέλω να εκφράσω τη συμπαθία μου προς το πρόσωπό σας και τα συγχαρητήριά μου για τις δύο εμφανίσεις σας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Ήσασταν ειλικρινά, το ομολογώ, υπέροχος. Και θα έπρεπε περισσότερο χρόνο να έχετε να εκθέσετε τις απόψεις σας όσον αφορά το θέμα εκείνης της εκπομπής. Τώρα, για τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον οποίο γνωρίζω, τον έχω παρακολουθήσει σε αρκετές του ομιλίες, θα ήθελα να μου τον ρωτήσω όσον αφορά για τον Αντίχριστο, για τον Αντίχριστο, για το οποίο νομίζω είναι το απόψινό σας θέμα. Μάλιστα. Και κάπου πάτε σε άλλα θέματα. Βέβαια είναι, έχει ευρία έννοια ο όρος αυτός. Παρασυρώμεθα, παρασυρώμεθα. Ναι, όλοι. Εντάξει, δεν είμαι επικριτής. Άκουσα και μάλιστα προδιημέρως συζητούσα και μου ήρθε στην επικαιρότητα ότι ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας, εάν υιοθετεί αυτή την άποψη, την οποία φυσικά δεν είναι δική μου, και ότι θα επικρατήσει 7 χρόνια. Είπε προηγουμένως ο κ. Σωτηρόπουλος ότι ο Σατανάς υπακούει στον Χριστό. Γιατί λοιπόν, εφόσον υπακούει στον Χριστό, ο Χριστός αφήνει τους ανθρώπους να παρασύρονται σε αμαρτήματα από ανθρώπους οι οποίοι επικαλούνται την βοήθεια του Χριστού. Τρίτον, μήπως όλοι για αυτή την άγνοια που επικρατεί σήμερα στο χριστεπώνυμον πλήθος φταίνε άνθρωποι, θεολόγοι, ο καθόλου άξιος κ. Σωτηρόπουλος
οι ιερείς, οι αρχιερείς, οι οποίοι έχουν κλειστεί μέσα στις εκκλησίες τους και δεν βγαίνουν, εκκλησίες τους με την στενή έννοια, εκκλησία είναι του λαού, και δεν βγαίνουν έξω να ενημερώσουν τον κόσμο, δεν βγαίνουν στις καφετέρεις που θα έπρεπε να βγαίνουν, να βγουν στις πλατείες. Ή ο δεσπότης μας και ο κάθε δεσπότης με τον αρχοντικό τρόπο που βγαίνει μια φορά στο στην εκκλησία και προκαλεί το κοινό αίσθημα. Μήπως θα πρέπει λοιπόν, είναι υπεύθυνοι, σαν τον κύριο Σωτηρόπουλο που πολύ ωραία τα λέει και εγώ τον σέβομαι και τα ασπάζομαι. Δεν βγαίνουν ευρύτερα να ενημερώσουν τον κόσμο. Και να ενημερωθούν κυρίως οι νέοι. Μάλιστα. Τέταρτον. Σημαίνω. Για την άγνοια, άκουσε τον κύριο Σωτηρόπουλο που είπε ότι αν βγεις έξω και ρωτήσεις πολλούς ανθρώπους τι είναι ο Χριστός, θα σου απαντήσουν. Θα δώσουν διάφορες απαντήσεις. Και ρωτώ τον κύριο Σωτηρόπουλο, μήπως και πάλι δεν είναι υπεύθυνος ο κύριος Σωτηρόπουλος και ο κάθε κύριος Σωτηρόπουλος με τις γνώσεις τις οποίες έχει, οι ιερείς, οι αρχιερείς, οι οποίοι δεν βγαίνουν και να ενημερώσουν τον κόσμο, πού να γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος τέλος πάντων δεν έχει και τις ικανότητα, δεν έχει την ικανότητα να έχει περισσότερες γνώσεις. Και τέλος, ένα προσωπικό ερώτημα, και θα με συγχωρήσει ο κύριος Σωτηρόπουλος, θα ήθελα να μάθω. Εάν μπορεί να το πει, είναι προσωπικό του αυτό, γιατί τον αφόρεσε το Πατριαρχείο. Μήπως είναι αναρχικός με την καλή έννοια στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και πολύ ακραίος. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Απαντήσουμε στην ερώτηση πρώτα του, την τελευταία του προηγουμένου ακροατού. Ναι, ναι. Να, ο προηγούμενος ακροατής έκανε μία διάκριση. Ένα τρισύνδετο βασικά ορισμό. Ότι ο μεταξύ σώματος, ψυχής και πνεύματος. Δηλαδή, πιστεύεις στο τρισύνθετο, δεν ξέρω. Εκείνο που εγώ πιστεύω, τη βάση χωρίου της Αγίας Γραφής, είναι ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία. Ένα υλικό και ορατό το σώμα που λέγεται και σάρξ, και ένα αόρατο πνευματικό, το πνεύμα που λέγεται και ψυχή. Πνεύμα και ψυχή δηλαδή είναι δύο ονομασίες ενός και του αυτού συστατικού. Βέβαια η λέξη πνεύμα έχει και άλλες έννοιες, η λέξη ψυχή έχει και άλλες έννοιες, αλλά προκειμένου περί συστατικών του ανθρώπου, πνεύμα και ψυχή ταυτίζονται. Γι' αυτό για έναν άνθρωπο που απέθανε, η Γραφή λέγει εξέπνευσε, δηλαδή βγήκε το πνεύμα του, ή εξέψυξε, δηλαδή βγήκε η ψυχή του. Για έναν που αλαστέρεται λέει επέστρεψε το πνεύμα εις αυτόν ή επέστρεψε η ψυχή εις αυτόν. Πνεύμα και ψυχή είναι ένα και το αυτό. Γήθεν μου το σώμα διέπλασας, δέδοκας δε με ψυχήν, τη θεία και ζωοποιό σου εμπνεύσει. Δύο συστατικά. Να επιτρέπετε πάνω σε αυτό, κύριε Σωτηρόπουλε, ένα ναι. Στοιχείο που θέλω να πω και θα μου πείτε αν είναι λάθος ή όχι. Ναι. Λέγεται ότι όπως ο νους του ανθρώπου είναι μέρος του σώματος, ναι. Άρα είναι σώμα, αλλά σκεφτόμεθα για ο τον νους. Ο νους είναι ένα μέρος του σώματος. Όχι, λέω το βιολογικό νου. Το βιολογικό νου, τον εγκέφαλο. Ναι. Δεν μιλάω για το νοητό μέρος τη σκέψη, λέω τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι μέρος σώματος. Ό,τι είναι λοιπόν ο εγκέφαλος για το σώμα, ναι. Λένε κάποιοι, μου επιτραπεί έτσι ναι. Να κάνω διευκρίνηση και μου το συζητήσετε αν είναι λάθος ή όχι. Είναι το πνεύμα για την ψυχή. Παράδειγμα, λένε ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα. Η ψυχή είναι και ψυχή και πνεύμα, αλλά το πνεύμα είναι μέσα στη φύση της ψυχής. Ακούστε. Σας είπα ότι όταν μιλάμε για συστατικά του ανθρώπου, οι λέξεις πνεύμα και οι λέξεις ψυχή είναι συνώνυμα. Αδιαίρετα, μάλιστα. Είναι το αυτό πράγμα. Λέγεται και πνεύμα και ψυχή όταν μιλάμε για συστατικά. Τώρα όταν μιλάμε για ανώτερες δυνάμεις... Όχι ιδιότητα μιλάμε, για ιδιότητα ψυχής. Θα σας πω τώρα, ξέρετε ακριβώς τι θίγεται. Όταν μιλάμε για ανώτερες λειτουργίες αυτού του αείλου συστατικού, του δευτέρου συστατικού του αείλου που έχουμε μέσα μας, λοιπόν, όταν μιλάμε για ανώτερες λειτουργίες λέμε νους, λέμε πνεύμα, και όταν μιλάμε για κατώτερους λέμε ψυχή. Εδώ οι όροι έχουν άλλη σημασία. Γι' αυτό λέει άκρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος. Το συστατικό, δηλαδή το ένα αυτό συστατικό που έχουμε μέσα μας, το αείλο, λοιπόν,
κατά τις ανώτερες δυνάμεις και λειτουργίες του λέγεται πνεύμα και πνευματικός άνθρωπος, λέμε επίσης, και κατά τις κατώτερες δυνάμεις και λειτουργίες λέγεται ψυχή και ψυχικός άνθρωπος. Εκεί δηλαδή οι λέξεις ψυχή και πνεύμα δεν σημαίνουν το συστατικό, λοιπόν, δεν σημαίνουν δύο συστατικά, αλλά σημαίνουν δύο τμήματα, ας το πούμε, δύο μέρη του αυτού συστατικού. Αν μου επιτρέπετε, συμπληρωματικά θέλω να το απαντήσετε και η μακρακιστική αντίληψη περί τρισυφέτου. Δεν την παραδέχομαι. Είναι αιρετική τοποθέτηση πάνω στον χώρο της Εκκλησίας. Ο Μακράκης, κατ' εμέ, δεν είναι το αιρετικός. Ναι, συμφωνώ, κατάλαβα το σκεπτικό μου. Δεν συμφωνώ με το τρισύνθετο. Δεν είναι το αιρετικός δια τον απλούστατο λόγο ότι δεν είχε την πρόθεση αιρετικού. Εάν τώρα εγώ κάνω. Εσφαλμένη προσέγγιση, εγώ. Αν κάνω μερικά λεπτά θεολογικά ερωτήματα στον κύριο Κουτρουμπέλη, που δεν είναι και θεολόγος, και θεολόγος ακόμη να ήσουν, μπορούσε να κάνεις λάθη σε μερικά πράγματα. Λοιπόν, και εγώ. Όχι, μπορούσα. Συνήθως κάνω λάθη. Συνήθως κάνω λάθη. Δεν θα σας έβγαζα όμως αιρετικών, διότι δεν έχει την πρόθεση αιρετικού. Κανείς δεν είναι αλάθητος, μπορεί να έχει μια εσφαλμένη αντίληψη, αλλά δεν έχει την πρόθεση αιρετικού. Αιρετικός είναι από τη στιγμή που θα πει η Εκκλησία δεν διδάσκει ορθώς διαμέσου των αιώνων. Βγαίνω από την Εκκλησία και διδάσκω διαφορετικά πράγματα. Τότε είναι αιρετικός. Όμως, άμα κάνω τέτοιο πράγμα, πω ότι η Εκκλησία δεν τα λέει σωστά, η Ορθοδοξία δεν είναι σωστή και βγω από την Εκκλησία όπως οι χιλιαστές, οι ψευδομάρτες του Ιχωβά, τότε είμαι αιρετικός. Ο Μακράγης, λοιπόν, που δεν συμφωνώ είπε με το τρισύνθετο, έβρισκε χωρία της γραφής και χωρία στους πατέρες που παρέχουν την εντύπωση του τρισυνθέτου, ότι ο άνθρωπος δηλαδή αποτελείται από τρία συστατικά, σώμα, ψυχή και πνεύμα, και έλεγε, νόμιζε, τι ήταν η γνώμη πεποίθησή του, ότι το τρισύνθετο είναι η διδασκαλία της γραφής και των πατέρων, της Εκκλησίας. Έτσι το νόμιζε ο άνθρωπος. Επειδή έχω πολλές ερωτήσεις εδώ, πάντως ασφαλής είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει θεολογικά τους πατέρες και όχι τις προσωπικές του κρίσεις. Έτσι ακολουθεί την ασφαλή οδό. Ναι, αλλά είναι όμως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Νομίζω ότι οι πατέρες το λένε έτσι, ενώ οι πατέρες μπορεί όταν να νομίζουν. Όταν υπάρχει δόλο, συμφωνώ. Μπορεί να νομίζει και ότι η γραφή το εννοεί έτσι, ενώ η γραφή μπορεί να το εννοεί αλλιώς. Λοιπόν, εδώ μίλησε, όσο μπορείτε πιο σύντομα, γιατί περάζει η ώρα. Εάν ο αντίχριστος είναι Έλληνας, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που διευκρινίζει. Ο αντίχριστος δεν μπορεί να είναι Έλληνας, διότι κατά τις γραφές ο Μεσσίας προέρχεται από το έθνος των Εβραίων. Έτσι λένε οι γραφές. Οι Εβραίοι λοιπόν δεν μπορεί να αναγνωρίσουν, να αναγνωρίσουν και ένα πρόσωπο, να αναγνωρίσουν ως Μεσσία ένα πρόσωπο που δεν είναι Εβραίος. Και που δεν περιτεύνεται κατά αυτούς. Γιατί σίγουρα. Αφού ο Αντιχρίστος θα παρουσιαστεί ως Χριστός, ως Μεσσίας, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να είναι από τους Εβραίους. Και η περιτομή σίγουρα είναι μέσα από τους. Έχουμε όμως και μεταξύ των Ελλήνων πολλούς Αντιχρίστους. Που πολλοί... Ούτε αύριο θα δείτε. Μέσα στη Βουλή έχουμε Αντιχρίστους. Μέσα στις ιεραρχίες έχουμε Αντιχρίστους. Θα ξαναρθείτε και να τα πούμε. Μέσα, μέσα στους δημοσιογράφους έχουμε Αντιχρίστους. Μέσα στους συγγραφείς και λογοτέχνες. Χριστιανούς δεν έχουμε. Έχουμε Αντιχρίστους. Αλλά ο μεγάλος Αντίχρίστος θα προέρχεται από τους Εβραίους. Το άλλο, ιερείς. Η άγνοια του κόσμου, το συνοψίζουμε αυτές τις ερωτήσεις που κάνει. Οι δεσποτάδες, οι ακατοίκητοι νέοι, οι αθεολόγητοι νέοι, οι υποχρεώσεις των ποιμένων. Ναι. Όχι να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας διορίζοντας ιερείς και όλα αυτά. Ναι. Αλλά από την ιεραρχία της πυραμίδας, ανωδικά προς καθοδικά ή καθοδικά προς ανωδικά, ναι, τις ευθύνες, ναι, θέλει και με εσάς. Ναι. Ως συμμετέχοντα. Αν κάνουμε το καθήκον της διαφωτίσεως. Και μετά να πούμε στον αφορισμό σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κάνουμε το καθήκον της διαφωτίσεως του λαού. Ασφαλώς πολλοί θεολόγοι, και είμαστε 4.000 περίπου στην Ελλάδα, είμαστε και για εξαγωγή στις χώρες της ΕΟΚ, πολλοί θεολόγοι, πολλοί ιερείς, καμιά 10.000 παπάδες στην Ελλάδα, και μερικοί αρχιερείς, από τους 100 περίπου αρχιερείς και πλέον βοηθούς, επισκόπους και λοιπά, είναι ενεργεία, σχολάζοντας, λοιπόν πάνε 120, δεν ξέρω, αρχιερείς, λοιπόν δεν κάνουν το καθήκον τους.
το αγγελοκάθεστα. Άρα το αποτέλεσμα είναι ανάλογο της προσπαθίας. Λοιπόν, και δεν κάνουν το καθήκον τους, ούτε οι πολλοί θεολόγοι, κύριοι Τουρκία, που ζήτουν να κηρύξουν, ούτε οι πολλοί παπάδες, ούτε πολλοί επίσκοποι δυστυχώς. Λοιπόν, είναι ορθή η παρατήρηση στο ακροατού ότι δεν κάνουν το καθήκον τους και δεν διαφωτίζουν το λαό. Λοιπόν, υπάρχουν όμως ολίγοι θεολόγοι οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, έχουν ζήλο και κηρύττουν μετεμποδίων και αυτοί. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Το κήρυγμά τους είναι δρόμος μετεμποδίων. Υπάρχουν και μερικοί ιερείς οι οποίοι κηρύττουν, υπάρχουν και μερικοί επίσκοποι οι οποίοι κηρύττουν. Εν πάση περιπτώσει, δε στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ακούγεται λόγος Θεού. Έστω από αυτούς τους θεολόγους, τους ολίγους και τους ιερείς, τους ολίγους και τους επισκόπους και από άλλους χριστιανούς επιστήμονες και κατοικητάς και κυκλάρχες και από ραδιόφωνο και από τηλεοράσεις και από κασέτες και από βιβλία και από περιοδικά γίνεται κήρυγμα προφορικό και γραπτό και δεν δικαιολογούνται οι Έλληνες να λένε ότι δεν ακούμε κηρύγματα και δεν έχουμε διαφωτιστεί όταν είναι άλλα θέματα. Ενδιαφέρονται τρέχουν και διαφωτίζονται. Συμφωνώ λοιπόν, σε αυτό. Στην Ελλάδα είναι αδικαιολόγητοι άνθρωποι. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να βρει ναό που γίνεται κήρυγμα, να βρει αίθουσα που γίνεται κήρυγμα, να βρει κασέτα που περιέχει κήρυγμα ορθόδοξο, να βρει περιοδικό που αναπτύσσει το λόγο του Θεού, να βρει βιβλίο, να ανοίξει ραδιόφωνο να ακούσει κήρυγμα. Λοιπόν, να ανοίξει την τηλεόραση, να ακούσει κήρυγμα. Όποιος ενδιαφέρει, όταν το κορμί υποφέρει, τραβάμε μέχρι το Χιούστον για να το θεραπεύσουμε. Οι άνθρωποι δεν έχουν ενδιαφέρον για την ψυχή τους, δυστυχώς. Πολύ λίγο δικαιολογώ αυτούς οι οποίοι έχουν άγνοια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν δικαιολογώ ανθρώπους να λένε ότι έχουν άγνοια το λόγο του Θεού. Ως προς τον υποφαινόμενο, βγαίνω και κηρύττω και σε σπίτια και σε αίθουσες και σε καφενεία έχω κηρύξει και από ραδιόφωνο και από τηλεοράσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και ακριβώς επειδή κηρύττω και κηρύττω ακρευνή ορθοδοξία, λοιπόν, και κάνω κήρυγμα ζωηρό που άπτεται πολλές φορές πληγών, γι' αυτό και διώκομαι. Ως προς το διωγμό μου που είπε ο κύριος, προσωπικό θέμα είπε, να απαντήσω. Δεν είναι προσωπικό θέμα το θέμα της καταδίκης μου. Λοιπόν, δεν καταδικάστηκα από τη λεγόμενη μίζωνα και υπερτελή σύνοδο για καμιά άτιμη πράξη, ούτε για αμπέλια και για χωράφια. Καταδικάστηκα διότι είχα το θάρρος στην Αυστραλία που πήγα και στην Ελλάδα που επέστρεψα και προφορικός και γραπτός να ελέγξω φρικτές αιρέσεις και βλασφημίες του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού. Τις επαναλαμβάνω. Ο Στυλιανός κήρυξε γυμνή την κεφαλή ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός και μάλιστα όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης και ο Σκορτσέζε. Ανήθικος δηλαδή. Και σιγά σιγά αγωνίστηκε και έγινε καλός ο Χριστός. Ότι ο άνθρωπος είναι κτίνος, πίθηκος, ότι ο Αδάμ κατάγεται από τον πίθηκο. Ότι η Ορθοδοξία και Παπισμός είναι μία εκκλησία. Ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Και μάλιστα ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από τον Πατέρα και δεν τόλμησε να φιλοδοξήσει να εξιστωθεί με τον Πατέρα. Αυτά πλέον είναι και οι χιλιαστέ. Λοιπόν, αυτά τα έλεγξα εξ όλης της ψυχής. Επίσης υπεστήριξα το δίκαιο αδικουμένων κληρικών εδώ στην Ελλάδα και στην Αυστραλία και εχολώθη ο Αυστραλίας και έκαμε σύνοδο από φίλους του αριστήντην κατ' ουσίαν σύνοδο, δηλαδή πήρε μερικούς φίλους του, όποιους ήθελε, και έκαμε σύνοδο και με κατεδίκασε. Χαρά και αγαλίαση για τέτοια καταδίκη. Να μην καταδικαστεί για καλή, για καμιά άτιμη πράξη. Και από τη στιγμή που με κατεδίκασαν και είδαν τις αντιδράσεις από όλο τον κόσμο, έγιναν πολλές αντιδράσεις και γίνονται, λοιπόν, αισθάνθηκαν οι κυβερνήσεις. Προηγουμένως, γιατί επειδή είναι πολύ σημαντικό, θα πάρω στο πια τελευταίο τηλεφώνημα αμέσως. Ναι. Είπατε κάτι πολύ σωστό. Συμφώνησα ότι όποιος θέλει τον γιατρό πάει μέχρι το Χιούστον. Πράγματι, ναι. Οι μέρες υπάρχουν και αν θέλει, τους βρίσκεις. Θα πω όμως κάτι και θέλω, παρότι συμφώνησα, ναι, να συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου. Χωρίς όχι εξ ανάγκης, παρακαλώ ολοκλήρωση. Δεν ήθελα να ακούγεται περισσότερο ο λόγος του Θεού. Παρακαλώ ολοκλήρωση. Ήθελα περισσότερο να ακούγεται όλοι οι θεολόγοι να κηρύττουν. Αυτό θα πει θεολόγου να κηρύττει το λόγο του Θεού. Όλοι οι παπάδες να κηρύττουν. Όλοι οι δεσποτάδες να κηρύττουν. Και άλλοι χριστιανοί επιστήμονες. Αλλά και όλοι οι απλοί χριστιανοί.
να ανοίγω το στοματάκι τους και αντί να μιλάνε για ποδόσφαιρα και να μιλάνε για θέατρα και να μιλάνε για τηλεοράσεις και για φαγητά και για μόδες και δεν ξέρω και για πολιτικά, να μιλάνε για τον Χριστό. Θα να είναι μικροί κηρύκες και αυτοί. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω και κάτι άλλο. Διδάσκουμε λοιπόν με δύο τρόπους. Ναι. Το σημαντικότερο δεν τον είπατε, είπατε τον έναν θα πω και θα, αν θα συμφωνήσετε. Ναι. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος διδασκαλίας είναι η παρουσία μας, το βίωμά μας, το φρόνημά μας. Αυτό όμως δεν υπάρχει. Να δύσκολο διδάσει, σήμερα. Να διδάσει κανείς με τον παραδείγμα του. Δεν καλά, έρθες σε θέμα διαφωτισμού. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό εννοείται, ξυπακούεται. Γιατί είπατε προηγουμένως κάτι άλλο. Έχουμε πολλούς που μιλάνε. Ένας παπάς παραδείγματος χάρη, σκανδαλοποιός, φιλάργυρος ή ένας δεσπότης που πλουτίζει και θησαυρίζει με το ομοφόριο, αυτό να μην το ανοίγει ποτέ το στόμα του, ούτε να γίνεται παπάς και δεσπότης. Αλλά μιλάμε για το λόγο, το προφορικό και το γραπτό. Ασφαλώς προηγείται το παράδειγμα. Λοιπόν, να αλλά δεν έρχεται και πάλι και το παράδειγμα. Όχι να είναι ένας Άγιος, αλλά μου κουθόβρος. Να μην ανοίγει το στόμα και να μιλάει για τον Χριστό. Αυτό είναι δηλία, σωστά. Πρέπει να έχουμε και φρόνημα και λόγο. Ο ποιήσας και διδάξας λέει, και τα δυο. Ορθοπραξία και ορθοδοξία. Ξαναπέζε το βαλί. Ορθοδοξία και ορθοπραξία. Ορθή πίστη και ορθοπραξία, μάλιστα. Ορθά δόγματα και ορθό βίο. Παρακαλώ. Ναι. Να περάσουμε στην τελευταία γραμμή μαζί σας και να κλείσουμε, παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα, καλημέρα σας, παρακαλώ. Βρίσκομαι στον αέρα. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, ακούγεστε. Μιλήστε, παρακαλώ. Ναι, μιλήστε. Εγώ μιλάω. Ναι, μιλήστε εσείς. Ένα τηλέφωνο να δεχτούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Παρακαλώ. Μια ερώτηση στον κύριο Μελά. Μάλιστα. Επειδή είπε ότι έχει συμβεί ή μάλλον πρόκειται να συμβεί αυτό με το ότι μπορεί να επηρεαστεί ο άνθρωπος με το θέμα του καρκίνου. Να τον επηρεάσουν. Έχω δεχτεί μια πολύ μεγάλη δύναμη εγώ στον ώρα της δουλειάς μου, η οποία με τράβαγε για να με πετάξει, να με βγάλει έξω από το αυτοκίνητο που δούλευα. Και συντόχρονος άκουσα μια φωνή η οποία μου έλεγε ότι θα με κάψει. Αυτό το πράγμα μπορεί να εξηγηθεί. Όχι, δεν είναι θέμα ηλεκτρονικό αυτό. Ο κύριος Κοντροπέλης θα το εξηγήσει αυτό. Έτσι. Γιατί φέρουμε ειδικό. Είναι σατανικό να φτάσει. Φτάμε τα σατανικά. Μ' ακούτε. Ακούω. Ναι, λοιπόν, ακούστε. Επαναλάβατε, είπατε ότι νιώσατε μια δύναμη από τα μάτια σας τραβάει έξω και μια φωνή να σας λέει ότι θα σας κάψει. Ναι. Ακούστε να δείτε. Επειδή τώρα μπήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, εγώ έτσι. Σύντομα θα σας δώσω έτσι κάποια εικόνα απάντησης, όχι πραγματική απάντηση, γιατί είναι δύσκολο έτσι σε δύο λόγια. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Το αόρο του πολέμου που διεξάγει ο διάβολος. Εκμεταλλευόμενος το βιοσύστημα και τα κέντρα του ανθρωπίνου συστήματος. Και με το λογικό, με τους λογισμούς της σκέψης, με ακόμα κάποιες κατά υποβολή και ψευδέστηση ανομαλίες όλου του νευροφυτικού του συστήματος και των πληροφοριών διαμέσου των κυττάρων και των εγκεφαλικών. Και ταυτόχρονα το πρώτο σύμπτωμα ξεκινάει για να μπορεί να δημιουργήσει όλη αυτή την υποβολή και τη φοβία και το άγχος και αυτή την ψευδέστηση μέσα από, θα λέγαμε, το σπάσιμο της αρμονίας του συναισθήματος και των συναισθημάτων γενικότερα. Δηλαδή, πρώτα δημιουργεί ένα ρήγμα στον ψυχισμό του ανθρώπου με φοβίες, με κάποια έτσι αβουλία που αυτό αν θα κάνει μια αναδρομή θα δείτε ότι τον τελευταίο καιρό πριν συμβεί αυτό υπήρχε μια όχι μελαγχολία, φοβία, απροσδιορίστη φοβία εκτός αν υπήρχε κάποιο προσδιορισμός για να φτάσετε μέχρι εκεί. Δηλαδή βασικά με λίγα λόγια γιατί μπορώ να σας εξηγήσω εκτενώς αλλά θέλει ώρα. Ο διάβολος πιστεύω ότι για κάποιο λόγο παραχώρησε ο Θεός, ίσως για να το αναζητήσετε είτε για να ξεμολογηθεί για να μετανοήσετε. Γίνατε μάρτυρα ενός περιστατικού, προσωπικού περιστατικού, το οποίο πιστεύω ξεκίνησε από έσω προς τα έξω και δεν είχε καμία σχέση με φυσικούς νόμους και πραγματικότητα. Ήταν μια καθαρά εμπειρία προσωπική. Σατανική ενέργεια. Που όμως έχει να κάνει με δική σου. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια προσδιοριστη δύναμη. Σατανική ενέργεια, η οποία όμως μπορεί και να μην οφείλεται σε κακή ψυχική κατάσταση του προσώπου που δέχτηκε αυτή την εμπειρία. Μπορεί και ένας Άγιος ακόμη, μπέκα σαν τόγιος. Δέχτηκε επίθεση από τον Σαντανά. Μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Παρακαλώ. Να πω κάτι. Εκείνο τον καιρό είχε δημιουργηθεί μια διαμάχη στην εργασία μου. Είχατε άγχος δηλαδή. Πολύ μεγάλο άγχος. Και μπορώ να πω ότι διάβαζα και το βιβλίο την Καινή Διαθήκη και την Αποκάλυψη και προσευχόμουν. Και εξομολογήθηκα. Και εκείνη πήγα και εξομολογήθηκα. Ντάξει. Να φανταστείτε ότι πήγα και στην εκκλησία και με περάσανε για σατανιστή. Που εγώ δεν έχω ανακατευτεί ποτέ με τέτοια πράγματα.
Δηλαδή θέμα σατανισμού δεν το ξέρω. Διάβαζα το βιβλίο αυτό, το πιάνα στα χέρια μου και έκλαιγα. Ακριβώς διότι διαβάζω το Ευαγγέλιο έκανε επίθεση. Καλό σημάδι είναι αυτό. Το να σας πολεμάει ο Σατανάς και μάλιστα τόσο εμφανώς σημαίνει ότι δεν είστε δικός του, είστε εχθρός του. Καλό σημάδι είναι αυτό. Ακούστε λοιπόν τον κύριο Σωτηρόπουλο, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε. Και... Να πω λίγο κάτι προσωπικό. Και να κλείσουμε. Πήγα σε ένα ναό στην Αθήνα που ήταν ένα δαιμονισμένο πρόσωπο. Ούτε το γνώριζα, ούτε με γνώριζε. Αλλά ο διάβολος που είναι μέσα γνωρίζει και παρακολουθεί. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε. Σε μισό ρε Σωτηρόπουλε, ξέρει και τα ονόματα και λοιπά. Σε μισό ρε Σωτηρόπουλε, γιατί με μισείς λέω τρισκατάρατε. Διότι κηρύττεις ρε, πολεμάς τις αιρέσεις, λες αλήθειες, με καίει ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, εγώ ρε έβαλα το στελιανό και σε αφόρησαν. Τα έγραψα και στον Πατριάρχη αυτό να πληροφορηθεί τι λέω, τι λένε τα δαιμόνια στην Αθήνα. Εγώ έβαλα το στυλιανό και σε αφόρησαν και ευχαριστιέμαι είπε το δαιμόνιο. Και εγώ ευχαριστιέμαι λέω για τέτοιο αφορισμό, είναι τίτλος τιμής. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Αυτά είναι όπως σας τα λέω, είναι, υπάρχουν δαιμόνια όπως λέει η Γραφή και όποιος δεν πιστεύει ας πάει σε προσκυνήματα που συγκεντρώνονται δαιμονισμένοι να δει και να ακούσει πράγματα που δεν εξηγούνται με τους φυσικούς νόμους όπως είπε ο κύριος Κουτρουμπέλης, είναι υπέρβαση των φυσικών νόμων, οφείλονται σε δαιμονικές δυνάμεις. Τα δαιμονικά φαινόμενα, τα φαινόμενα του δαιμονισμού, του πνευματισμού, της μαύρης και της λευκής μαγείας και του υπνοτισμού αποτελούν, θα έλεγα, χειροπιαστές αποδείξεις για την ύπαρξη πνευματικού κόσμου. Κύριε Μελά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Άλλη φορά θα σας δώσω περισσότερο χρόνο. Είχαμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Σωτηρόπουλο. Αδικήθηκε απόψε. Το δίσεξαμαντή. Κύριε Σωτηρόπουλο, σας ευχαριστώ. Και να πούμε καλημερίζοντας στον κόσμο ότι εμείς θα συμμαζόμαστε και να είμαστε πάντα πρέμματι μετανοίας. Και όταν θα έρθει η ώρα του Αντιχρίστου, είτε έρθει είτε δεν έρθει, εμείς πρέπει να κάνουμε το χρέος ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό τον καιρό, ιδιαίτερος και περισσότερο, να προσευχόμεθα για το έθνος. Διότι λόγω των αμαρτιών μας και της αμετανοησίας μας, αμαρτιών και αμετανοησίας αρχόντων και λαού, ο Θεός έστρεψε τις διαθέσεις εχθρών και φίλων εναντίον μας, δια να μας ταπεινώνουν και θα σωθούμε δια μετανοίας, αλλαγής ζωής και προσευχής. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ και σας και τον κόσμο. Λοιπόν, χαίρετε. Μη αντέχοντας να δείτε τον σκληρό ανθρώπινο πόνο. Άλλοι πιο ψύχρεμοι ήταν να τριχιάσετε. Θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας την ακραία κοινωνική αδικία. Βλέποντας με νέο μάτι την πραγματικότητα θα συγκινηθείτε, θα τα κρίσετε. Αυτά τα δάκρυα όμως θα είναι τα διαμάντια της ψυχής. Γιατί θα κρύβουν μια ανεκτίμητη υπόσχεση. God sent his son into the world not to condemn it, but that the world may be saved. Εξαιρετική γνώμη. Έχει μια μαγεία καινή γνώμη, αλλά όταν δεν εκφράζεται από τους επαγγελματίες του είδους.